Γκολ, γκολ, αγαπητοί τηλεφωνάζω, να πούμε και δεν δίνει αέρα. Τι γίνεται. 0-1 Manchester United, βεβαίως, βεβαίως, ο Park the Prince απέναντι στα πετροδόλαρα. Η στεναρή αντίσταση της πιο ιστορικής ομάδας της Αγγλίας, έτσι. Να σου πω λίγο κάτι. Στο πρώτο λεπτό με το Ράσφορντ. Σαν άλλο Πάοκ στο ΑΚΑ. Ο Λουκάκου το βάλε, ρε φίλε. Ποιο Ράσφορντ. Ο Λουκάκου, ναι. Σαν άλλο Πάοκ στο ΑΚΑ από το πρώτο λεπτό. Δεύτερο, νομίζω. Άρα δεν πειράζει. Okay. Βγάλετε με και δύο παίκτες, θα το πάρω πάλι. Πάμε για την πρόκριση. Αν η Paris Saint-Germain με 0-2 πρώτο παιχνίδι με αυτή τη United φετινή αποκλειστεί και φέτος, ναι. Έτσι νωρίς, τι να πω, ρε φίλε. Δηλαδή θα το παρατήσει το. Τον Ταλαβέρι που έχει να κάνει με το Champions League. Εντάξει, ναι, μην ενθουσιάζει. Κάθε χρόνο το έχει στόχο. Κοίτα, okay. Θέλουμε ένα ακόμα για να πάμε στο σκορ παράταση. Μετά θα δούμε. Καλά, εντάξει, το μάτι είναι ακόμα στο 8, okay. Και η Παρί είναι στην περιοχή από τα 7 λεπτά. Πάλι από ό,τι βλέπω δεν έχει καβάνι. Όχι, ο Νεϊμάρ και είναι εκτός εδώ και καιρό. Εμπαπέ. Μόνο Εμπαπέ και τα άλλα τα παιδιά τα οποία κάνανε παπάδες στο πρώτο παιχνίδι. Αλλά η United ξεκίνησε, έκανε ένα λάθος. Κάποιος γύρισε την μπάλα προς τα πίσω όπως να είναι. Την έκλεψε ο πολύ γρήγορος Λουκάκου, σαν σφαίρα πετάχτηκε Νίκο Παπαδόπουλε. Αναγεννημένος. ο έμπειρος Τιάγκο Σίλβα ενώ έπεσε για τάκλιν, μάζεψε το πόδι του γιατί σου λέει: Αν κάνω τάκλιν εδώ και πέσει πέναλτι, είναι κόκκινη κάρτα. Σωστός. Μαζεύτηκε και ο Λουκάκου πέρασε το μοντεφλάκι και έκανε το 0-1. Εντάξει. Αλλιώς να κάνεις πέναλτι και 0-1 και να είσαι με 10 παίκτες, αλλιώς 0-1 κανονικά με 11. Πάλι δύσκολο είναι, αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. 0-2 παράταση. Αν βάλει γκολ η Παρί, θέλει 3 γκολ διαφορά η United, δεν είναι. Γενικότερα θέλει 3 γκολ διαφορά. Εκτός και αν πάει στην παράταση και από εκεί και πέρα μετά δούμε άλλα πράγματα. Την ίδια ώρα και το Πόρτο Ρώμα, το οποίο είναι στο 0-0. Εκεί το πρώτο μάτς 2-1. Η Ρώμα νίκησε με εκείνα τα δύο γκολ του Ζανιόλο και είχε μειώσει στο τέλος. Λίγο πριν το τέλος η Πόρτο του Σέρτζιο Κοσέσαο. Και τώρα σε εξέλιξη το 8ο λεπτό και εκείνο. 0-0 είναι εκεί το Πόρτο Ρώμα. Νίκο Παπαδόπουλε, τι γίνεται, φίλε. Είχε εικόνα χθες από το Ρεάλ, δηλαδή το έβλεπε την ώρα που έκανε εκπομπή ή δεν έδινε σημασία. Κοίτα, στην αρχή λέω τον Καβαδία που ήταν εδώ πέρα. Λέω βάλε Ντόρτμουντ. Γιατί λέω. Ντόρτμουντ, ρε φίλε, τώρα και εσύ 3-0 ήταν το πρώτο μάτσο. Ψιλοκαθαρισμένο ήταν. Και ανοίγω το. Επειδή. Τι ώρα μπήκαμε και λίγο αργά, 14. Και ανοίγω το live, χωρίς να έχω ανοίξει ακόμα τηλεόραση. Και βλέπω 0-2. Και λέω. Άλλαξε. Λέω εδώ είναι το ενδιαφέρον. Ναι. Και ήταν όντως πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Πολύ ωραίο. Αυτός ο Τάντιτς, ρε φίλε. Έκανε τόσο καλή εμφάνιση όσο λένε όλοι. Δεν είναι αυτός Πασεραϊκού, έτσι, μην μπερδευτείτε. Πεχτάρα για εκείνος. Πεχτάρα για εκείνος. Πεχτάρα. Λοιπόν, στα δύσκολα χρόνια του ΠΑΟΚ σχεδόν κάθε Ιανουάριο, θυμάμαι καλά. Γραφόταν ο Τάντιτς. Γραφόταν ότι ναι, ο Τάντιτς του Πασεραϊκού κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Ήταν τόσο καλός, όντως. Είναι καλός, είναι καλός. Είδα ένα δημοσίευμα σήμερα που έλεγε ότι έγινε ο ένατος ή ο δέκατος παίκτης στην ιστορία που η Λεκύπ του έβαλε 10. Η Λεκύπ, η οποία κυκλοφορεί από το 1950. Φαντάζω. Έτσι. Ήταν τόσο καλό, ρε φίλε, όντω. Έγινε μεταγραφή αυτό. Σε έβγαλε μεταγραφή, έβγαλε και ο Άγιαξ λεφτά. Αυτό κάτσε, ρε φίλε. Είναι... Τι είναι Κροάτη, είναι, όχι. Σέρβο ή Σέρβο είναι. Ναι. Ναι. Πώς το λένε, Τάντιτς. Και δεν το συνηθίζουν οι Κροάτες. Ο Άγιαξ δεν βγάζει έτσι ταλέντα πολλά. Είναι... Ναι, είναι γνωστό ότι. Ναι, ναι. Ναι. Μια μεγάλη ευκαιρία για την Παρή. Προλαβαίνει με θυσία εκεί ο παλίγαρο τη United. Πώς διόχνει... τον είχε πάρει το μάτι μα αυτό με την άκρη, φίλε. Ναι, είναι. Σέρβος είναι, ναι. Ναι. 30 χρονών. Α, είναι 30. Ναι, ναι, είναι 30. Α. Είναι 30 χρονών. Ήτανε 4 χρόνια σε Southampton, το 14 μέχρι το 18. 134 εμφανίσεις, 20 γκολ. Στον Άγιαξ είναι... Φέτος πήγε στον Άγιαξ. 23 εμφανίσεις, 16 γκολ. Όχι, και 6 γκολ, όπως λέει, έχει βάλει κόλτσα, αυτό έβλεπα και εγώ το πρωί. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση γιατί δεν είχα εικόνα από το παιχνίδι, για να είμαι ειλικρινής. Γέννημα θρέμα της Βοηβοντίνα, 60 συμμετοχές στην Εθνική Σερβία. Ναι. Και κάπου είδα αυτό με το 10. Το 10. Όχι το 10.gr. Έτσι. Το πόνος.gr που λέει μια ψυχή. Έχω και ένα άλλο πολύ να το πω. Πάλι δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Για ένα site θα σου το πω όμως μετά. Ναι. Δεν γίνεται να λέμε στον αέρα αυτά. Όπως την άλλη φορά σου είπα και μια παλιά εφημερίδα. Ωραία. Έβλεπα λοιπόν για αυτό τη Λεκύπ. Εν τω μεταξύ. Ρε φίλε, να βάζει βαθμολογία σου παίχτη. Πόσο άσχημο είναι. Δεν μου αρέσει καθόλου. Πω από το έκανε το 1-1 η Παρί. Και εδώ. Νομίζω, Νίκο Παπαδόπουλο, ότι τα πράγματα σφίγγουν. Το έκανε πολύ γρήγορα το 1-1. Αμόλυσε έναν πραγματικά υψηλού επίπεδου αετό η άμυνα της United. Και στην κάθε την πάσα και στο γύρισμα. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Από το πρώτο λεπτό που έβαλε τον γκολ είναι συνέχεια πίσω. Okay, η κάθε την πάσα στον Εμπαπέ που κάνει το γύρισμα περνάει. Το να κάνει τόσο εύκολο το γύρισμα όμως είναι θέμα, ρε φίλε. Αυτό λέω. Το έχει κάνει πολύ εύκολο το γύρισμα στο δεύτερο δοκάρι. Ποιο το βάλε τον γκολ. Ο Εμπαπέ το βάλε τον γκολ. Άρα άλλο το κάνει το γύρισμα. Okay. Okay. Εδώ α πούμε η κάθε που κάνει. Δεν είναι offside αυτό. Σφαγή, Νίκο, δεν είναι offside αυτό.
Δεν ξέρω κανένα καλό replay να πούμε το κυνηγά στη United τώρα να πούμε, ξέρω εγώ. Γεωλεζικά. Όχι. Ο Μπαπέ έχει κάνει το γύρισμα, άρρωστο θα βάλει τον goal, okay. Απλά δεν έχω καταλάβει. Α, αυτό η City το έβαλε, έτσι. Ο πρώην. Ο Μπερνάτ. Μπερνάτ. Τι σε μπάγια. Δεν ξέρω ένα replay να καταλάβουμε τι γίνεται, παιδιά. Τίποτα, σφαγή. Τα πνίγουν. Ω, δεν μ' αρέσουν αυτά. Με Τζόρνταν εμφανίσει πάλι. Ναι, ναι, στο Champions League με αυτέ ρε. Αμονό. Τζόρνταν Μπραντ, ναι, βέβαια. Exclusively. Βέβαια. Μάλιστα. Και είχε μια καταπληκτική. Η λευκή είναι ωραία. Όχι, όχι. Φόρμα προθέρμανσης. 300 ευρώ, πώς. Η οποία ήταν ροζοφούξ, αλλά ήταν πολύ ωραίο χρώμα, ρε φίλε. Πολύ και δεν ήταν ακριβώς φόρμα, ξέρεις, αυτό που έχουμε συνηθίσει. Σαν ζακέτα, μπλούζα ήταν. Ναι, κάπως έτσι. Ναι. Με ένα ωραίο φερμουάρ. Εδώ ήταν πολύ ωραίο. Έβλεπα πριν που είχε σύνδεση Κοσμοτέ TV. Ένα-ένα λοιπόν το Παρί United. Δεν θέλει να γίνει κανένα μάτσο αυτό, κανένα τρέλα, κανένα 2-4, κανένα τέτοιο. Την παράδοση θα αποφεύγουμε πλέον. Όχι, δεν έχει παράδοση τώρα πια. Άρα τώρα η United πρέπει να κερδίσει με 1-3. Όχι, με 1-4. Με 1-4 ναι. Πρέπει για να. Μα έτσι κι αλλιώς, φίλε, για να περάσει θέλει 3 γκολ. Ό,τι και να γίνει. Άρα, ή 0-3. Ξανεμίστηκαν οι ελπίδες αυτόματα. Νωρίς. Κάτσε, ακόμα έχει πολύ παιχνίδι, ρε φίλε. Τι λες, ρε Νίκο, τώρα βάλει τα κερδίδια, θα βάλει 3 γκολ. Έχει United πολλές απουσίες, σήμερα. Και ο Pogba της λείπει και ο Μάτι. Έχει βάλει πολλούς νεαρούς μέσα. Ναι, έχει πολλές απουσίες. Αν είναι ο Ανδρέας, ο Γκόμες. Το γράφει Αντρέας, δεν ξέρω αν είναι ο Γκόμες, γιατί εγώ τον ξέρω ως Γκόμες. Είναι ένα πολύ καλό ταλεντάκι, ναι, που έχει United μεσοεπιθετικός 18 χρονών, η Παρί, μέσα στην περιοχή. Ου, τι έχασε. Τι έχασε ο Ντάνι Άλβες. Είναι η Παρί, μεγάλη είναι δυνατή φέτος, όπως και να το κάνουμε, και παρότι δεν έχει και τα δύο αστέρια της. Καβάνι στον πάγκο. Μου για τον Νεϊμάρ την έχω εκφράσει πολλές φορές. Ότι είναι τιτίκα, ναι, okay. Ότι είναι μια μεγαλοτιτίκα κιόλας. Δηλαδή... Και σε διαφωνώ, συνάδελφε. Ναι. Διαφωνείς? Όχι, δεν διαφωνώ. Ναι. Είναι τιτίκα. Και ότι είναι ο ορισμός του παίχτη που έχει βγει μέσα από τη διαδικασία του marketing. Δηλαδή σε άλλες εποχές θα ήταν ένας καλός ποιοτικός εξτρέμ και μέχρι εκεί. Έτσι. Και δεν μας έχει διαψεύσει η καριέρα του μέχρι τώρα, πιστεύω. Λείπει και τα άλλα τα παιδιά εκεί πέρα που έχει η Παρί. Μια χαρά είναι. Τέλος πάντων, τι έχουμε να πούμε σήμερα, Νίκο Παπαδόπουλε? Για πες, θα πούμε μέχρι τις 12. Champions League εδώ. Champions League έχουμε, Ζουλού. Εδώ μικρόφωνο στα γήπεδα. Εντάξει, ποδόσφαιρο έχουμε. Ναι. Να πούμε για τον Άρη, να πούμε για τον Μπακ που αναβλήθηκε η δίκη του Ιβάν Σαββίδη γιατί έπρεπε να πάει στον Αρχιεπίσκοπο Μητροπολίτη Ρωσίας. Κύριλο. Και ποια δίκη, δηλαδή, κατάλαβα, για ποιο θέμα. Για την, το ότι μπήκε με όπλο πέρυσι στο γήπεδο. Α, τίποτα δεν είναι αυτό. Είναι κάτι πιέζα. Εντυπωσιακό, πραγματικά. Εντυπωσιακό, πραγματικά. Μα έμπαινε ο Μαγνάκης με το όπλο, να δω τι θα λέγατε. Λοιπόν, έχει κάνει άλλα. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε να πούμε για μπάσκετ. Ορίστε, έχουμε, ναι, να πούμε για μπάσκετ στον να απόϊχο, ναι, τη ήττα του ΠΑΟΚ. Είναι πιο φορμαρισμένη ομάδα τη Ελλάδα. Θα πάμε να παίξουμε τον Ολυμπιακό την άλλη εβδομάδα. Αλήθεια είναι αυτό. Έτσι, δεν είναι. Την άλλη εβδομάδα. Με την Κυριακή τέλο πάντων. Την Κυριακή είναι, Νίκο. Έτσι έχουμε να πούμε πολλά. Θα πάει να πάρει το διπλό. Με ποιον θα στην Κυριακή? Εγώ. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν σε ενδιαφέρει ιδιαίτερα. Μάλιστα. Δεν με ενδιαφέρει, να σου πω την αλήθεια. Ωραία. Αλλά πιστεύω ότι. 10 φράγκα το διπλό. Το έδινε χθες. Δεν ξέρω πώς το δίνει τώρα η στοίχημα που είναι μαζί μας. Και λίγο το δίνει. Τι? Και λίγο το δίνει. Τι λες. Ναι. Λοιπόν, στοίχημα. Και πιο ονομασμένη ομάδα θα πάει να τα δώσει όλα μέσα στο Καραϊσκάκι, ξέρει, δεν είναι, Νίκο. Για να πάρει την νίκη. Τον τελευταίο μήνα είναι, ναι, περίμενε. Ο Ατρόμητος θα χάσει την Τούμπα νωρίτερα. Έτσι. Οπότε ο Άρης έχει την ευκαιρία να πλησιάσει την τρίτη θέση. Τέταρτη σε πρώτη φάση. Τέταρτη, συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη. Παραμένει στα 10 φράγκα το διπλό. Το θεωρείς θυματικό δώρο? Εγώ θα το παίξω. Δεν παίζω τον Άρη ποτέ. Στο δίνω εγώ, ναι, 15 φράγκα. 0-1 με Ντάνιελ Λάρσον. Ναι. Στο δίνω εγώ 15 φράγκα. Το ανεβάζω, 16. 16 φράγκα. Πάρει πάλι, ναι, με στην περιοχή. Εντάξει. Ναι, στη. Πιστεύεις δηλαδή ότι το παιχνίδι είναι. Πιο καντονά στο γήπεδο. Μάλιστα. Στην μορφάρα. Το πιστεύω ότι το παιχνίδι είναι. Τι. Θα πάει ο Άρης το κερδίσει δηλαδή, έτσι. Ο Άρης για την νίκη θα πάει, φίλε, γιατί θα πάει. Καλά, εντάξει, φίλε, δεν ξέρω καμιά ομάδα που πηγαίνει για την ήττα. Πάντα. Ναι, αυτό ακριβώς. Άρα. Okay. Σε απλά... καλή κατάσταση είναι. Απλά δεν το συνηθίζει, ρε φίλε, να κερδίζουμε στο Καραϊσκάκι, ας πούμε, για παράδειγμα. Αυτό θέλω να πω. Εντάξει. Για όλα υπάρχει μια νέα αρχή, όπως έκανες και εσύ κάποτε μια νέα αρχή. Μα καλά, συγγνώμη, πριν λίγο καιρό μας έλεγες ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα και παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο και είναι πολύ δυνατός κόλπο που κουλπούς. Το κερδίζει τώρα. Είναι ποιοτικός, οκ. Okay. Είναι σε μια προβληματική κατάσταση, αλλά είναι ποιοτικός. Μπροστά είναι πολύ ποιοτικός, πολύ, ναι, επικίνδυνος. Βγάζει φάσεις με το σακούλι. Ναι. Άσχετα που έχει λίγο ένα θεματάκι με τον γκολ. Ναι, ναι. Η άμυνά του πίσω είναι λίγο. Λίγο φύρα εκεί πέρα, να πούμε. Mm-hmm. Αλλά. Εντάξει, φίλε, την Καρασκάκη είναι. Είναι δύσκολο. Μου λείπει την κοινή, φίλε. Δεν θα παίξει αυτό το παιχνίδι, τραυματίστηκε. Ατυχία. Την έφαγε στα πλευρά. Ατυχία. Καλά, αυτό πήγαινε στα κόκκινα εδώ και πάρα πολύ καιρό και με το ξύλο που είχε φάει του παίκτε τη ΣΑΕΚ.
Mm-hmm. Ατιμόρυτο, έτσι. Ατιμόρυτο και πήγε να διαμαρτυρηθεί. Εσύ, στο διαιτητή και του δείξε εκείνη. Ασχολιόμουν με άλλα πράγματα, το πήρε το μάτι μου δεξιά-αριστερά. Ναι. Έχει μπει διαιτητής στο ΠΑΟΚ Ατρόμητος από το Αζερμπαϊτζάν. Ναι, Αζέρος. Τι να πω, ρε φίλε. Αζέρο. Αζέρο. Ο Ατρόμητος. Εδώ έφαγε... βάλα το Σιδηρόπουλο στο Καραϊσκάκης. Γιατί να με τον βάλουν, ρε φίλε. Τι γιατί να με τον βάλουν, ρε φίλε. Απλά φέτος είναι λίγο σε κακή κατάσταση. ΠΑΟΚ Ατρόμητος δηλαδή θα έχει ξένο διαιτητή. Το Ολυμπιακό Σάρι δεν θα έχει ξένο διαιτητή. Ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Ναι, πες μου, Νίκο. Παλίκαρος, μετράει. Έχουμε και μπάσκετ αυτό. Ναι. Είναι το ζευγάρι που θα διασταυρωθεί, μάλλον με την ΑΕΚ. Το Μπάμπερκ Μπάμπερκ. Ρεαλιστής. Έβαλε ένα. Οι φίλοι του Προμηθέα πανηγυρίζουν, μια που είπε ο Νίκος Μοσχοβίτης μπάσκετ, γιατί κέρδισαν πολύ την καλός. Ερήφη. Πάρα πολύ καλός. Έτοιμοι να συνεχίσουν τη... Εξαιρετικό project. Θα πάει στην Ερήφη την άλλη εβδομάδα. Θα τον περιμένουν τρεις με τα μαχαίρια έτσι, τις κατσάρες. Ωραία, τρεις διαιτητές. Και που δεν θα του δώσουν ούτε το πυρετό του στο δεύτερο παιχνίδι. Και η εικόνα του ήταν σήμερα για να πάρει μεγαλύτερη διαφορά. Το συν 12 τον αδικεί. Θα μπορούσε να έχει πιο μεγάλη διαφορά. Το συν 12, έστω και με αυτή τη διαιτησία, δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει, όχι. Δεν θα περάσει, θα το δει. Παρότι είναι, σήμερα ήταν καταπληκτικό και πεθαίνω για Μάκη Γιατρά. Δηλαδή, ο άνθρωπο είναι μια θεότητα. Δεν υπάρχει, έχει πάλι ένα time out στο τέλος που τον έχει πιάσει και το Μέρι και τον έχει ρημάξει. Μαμώ το σπίτι, το ένα, το άλλο. Πιάσει την μπάλα και δεν rebound και τέτοια. Ωραία. Πάλι έβριζε. Ναι, 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 έδινε εκεί πέρα πόνο. Σου λέω, πιστεύω. Τον ήθελε τον Πάοκ αυτό, ναι. Θα ήθελα όλο το project του Προμηθέα. Ναι. Έτσι, όλο το project του Προμηθέα με τη φανέλα του Πάοκ. Για τον Γιατρά, λέω εγώ. Εγώ για όλο το project σου λέω. Εγώ σου λέω για τον Γιατρά. Ναι, και με τον Γιατρά μαζί. Ωραία. Ωραία. Σου λέω όλο το project του Προμηθέα που είναι ένα Πάοκ με λεφτά. Αν ο Πάοκ έχει λεφτά, θα έκανε περίπου τέτοια πράγματα. Ναι. Και ο Προμηθέα, αν είχε τη φανέλα τη ΑΕΚ και του Πάοκ, θα έκανε καλύτερα πράγματα. Θα έκανε ακόμη καλύτερα πράγματα από ό,τι κάνει μέχρι τώρα. Το φοβερό με τον Προμηθέα είναι ότι μέσα σε πολύ λίγο χρόνο έχει φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο και λειτουργεί πραγματικά εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Ποιο είναι γενικό κουμάντο και όχι τον ιδιοκτήτη. Ποιο είναι γενικό κουμάντο εκεί πέρα υπάρχει. Τι είναι γενικό κουμάντο. Κουμάντο, ρε φίλε, αυτό που κινείται. Ο κοινό τα νήματα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Δηλαδή, τι γενικό κουμάντο. Είναι ο Βαγγέλης ο Λιός, βάζει τα λεφτά. Από εκεί πέρα η Παρή. Το βάλω τυχαία. Μεγάλη ευκαιρία για την Παρή. Το βάλω τυχαία. Σου λέω. Η United έχει ξεχάσει να βγει στην επίθεση. Α, τώρα βγαίνει. Δηλαδή, θα περάσει το κέντρο. Το πέρασε. Την έχασε. Control the rhythm, control the rhythm. Υπολογίζει για τούμπανα. Και έχουν φύγει και άλλοι χρηστοί στο τέλος γιατί. Έχει μια επίθεση. Βάζει ένα τρίποντο Κίκας. Πάει ο Προμηθέας στην 12. Ωραία. Ναι. Βγάζει άμυνα. Στην επίθεση ξανά αστοχή. Επιθετικό rebound μακρινό και έχει 18 δευτερόλεπτα. Παιδί μου έχει όλη την επίθεση. Και ο Κίκας επειδή έχει βάλει ένα τρίποντο πριν, σταματάει στα 15 δευτερόλεπτα και σουτάρει. Εντάξει. Ναι. Εκείνο ο γιατρός από τον πάγκο το κάνει έτσι. Μυαλό! Μυαλό! Έχει κολλήσει έτσι. Μυαλό! Μυαλό! Εντάξει. Τέλος πάντων. Τέτοιους ανθρώπους θέλουμε στον αθλητισμό, να ξέρετε. Να έχουν και λίγο πιστεύω, την όμορφη τρέλα. Πιστεύω και το λέω με τα λόγω γνώσεως ναι. Ότι οι διαιτητές της FIBA με δύο πιτόγυρα, ωραία, σφυρίζουν ό,τι θες. Δεν χρειάζεται δηλαδή να. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ό,τι θες. Με δύο πιτόγυρα. Σου λέω, πιστεύω ότι ο Προμηθέας δεύτερη αγωνιστική την άλλη εβδομάδα στην Ισπανία, ωραία, δεν θα πάρει ανάσα. Ανάσα δεν θα πάρει. Πω! Μεταξύ το 1-1 στο Paris United είναι. Για 4-1 μέχρι τώρα. Μαγικό, θα μπορούσε να ήταν 3-0 μέχρι τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Και υποβροχή και όλα κατακτώδια που δουλεύω. Ο ξυστά από το αριστερό δοκάρι την Τεχέα, ένα σουτ τη Μαρία. Γλύφει το δοκάρι, Νικό Παπαδόπουλο. Το έκλειψε. Το έκλειψε το δοκάρι. Νωρίτερα άλλη φάση για την Παρή. Δύσκολα τα πράγματα. Χαροπαλεύει United. Μην δεσαιρθούμε κιόλα. Αλλά δεν πήγε κανένα τίποτα έτσι όπω πήγε Ρανίκο τώρα στο Παρίσι για αυτό το match. Ναι. Χωρίς Σάντσες, καλά, εντάξει, αυτό σε στρίβει βέβαια. Okay. Χωρίς το κομπά δεν έχει, το Μάτιτς δεν έχει. Μάτιτς. Τον Ερέρα δεν έχει, από ό,τι έβλεπα. Έχει πολλές απουσίες. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, γι' αυτό βλέπουμε και λίγο τον Μπασκετάκι εδώ πέρα, φίλε, να δούμε πού θα πάει να παίξει ο Πάοκ. Αφού η Άκη θα παίξει 5 λεπτά, τώρα ο Πάοκ θα πάει. Έλα, ρε φίλε, τώρα ο Πάοκ θα πάει. Ποια έκτορα, σε παρακαλώ. Πώς το λέξεις, 3-2-1 γκος μέσα. Ναι. Πώς το έλεγε ο Παπαδογιάννης, ρε φίλε. 3-2-1, έλεγε ποιο, δεν θυμάμαι. Ποιος στο Γιάκοβιτς και τέλος. Και τέλος. Έτσι ήταν. Γιατί έτσι ήταν το τρίποτο. Και πραγματικά ήταν στο Γιάκοβιτς. Και τέλος, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Έτσι. Καλό βράδυ από το ΆΚΑ. Ναι, ναι. 78-88 το έχω πει το σκορ, να ξέρεις. Α, το έχεις. Ωραία. Συνήθως ο ΠΑΟΚ έχει ζήσει τέτοιες καταστάσεις. Δεν τη συνηθίζει να τις κάνει αυτός. Μπορεί να γυρίσει, ρε φιλοτροχός, ξέρω εγώ τι να σου πω. Είσαι μια ομάδα που ξεπερνάει εύκολα τους 80 πόντους φέτος. Ναι. Είσαι, ναι, απλά πιστεύω ότι.
Η ΑΕΚ έχει βάλει και 5 ευρώ εισιτήριο για το δεύτερο παιχνίδι. Οπα. Υπάρχει γενικότερα μία λύσα. Είδε ένα κάλεσμα, ναι, να γεμίσουμε και από χθες το βράδυ κιόλας. Να γεμίσουμε το. Το εγώ νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει περάσει, φίλε. Αυτή πρέπει να είναι η νοοτροπία όλων. Η ΑΕΚ είναι στην επόμενη φάση ήδη. Έτσι. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης, η πρωταθλήτρια κόσμου. Πολύ πιο ποιοτική ομάδα από τον ΠΑΟ. Περισσότερες επιλογές. Δεν νομίζω να μας ακούει ο Γκος και ο Μαργαρίτης για να το δω. Όχι, δεν το λέω για αυτό. Το λέω προς την άλλη πλευρά. Κατάλαβες. Είναι okay. Ήδη στην επόμενη φάση. Περιμένει το ζευγάρι το Μπάμβιτ Μπάμπερ να δει αν θα πάει στην όμορφη Πάντερμο ή στην Βαμβέργη. Δεν είναι τόσο λάχανα συνάγκη να φάνε λίγο τώρα, να ξέρεις. Δεν μου βγάζουν κάτι τέτοιο. Δεν θα πρέπει από την πλάκα. Το συν 9. Είναι μεγάλη διαφορά, λέω εγώ, έτσι όπως είναι οι δύο ομάδες. Ναι. Αλλά δεν είναι απαγορευτικό αυτό. Όχι, απαγορευτικό δεν είναι. Το συν 15 θα ήταν απαγορευτικό. Οριακά και πάλι. Οριακά. Και όπως είπε και μια ψυχή σήμερα, τι? Βάζει ο τρίπος στην αρχή 0-6 και αρχίζει λίγο και σφίγγει η κατάσταση. Από νωρίς, αν μπορείς να το κάνεις. Γιατί αυτή είναι η διαφορά. Με το 0-6 δηλαδή θα σφίξει, λες, η ΑΕΚ. Μπορείς να κάνεις πολλά τρίκ, φίλε, για να την κερδίσεις. Θα δούμε. Εντάξει, μέχρι την εβδομάδα έχουμε δρόμο ακόμα. Πω, τι γίνεται, ρε, φίλε. Με ποιο πέσει από τον κύρακο. Μέσα στην Κίμη. Η Κίμη, η οποία από την προηγούμενη εβδομάδα που έφαγε σφαγή. Επική στο Περιστέρι, τα έχει κάνει άνω κάτω όλα και καλά κάνει, να σου πω την αλήθεια. Δηλώσεις του Προέδρου. Τι γίνεται, από εδώ, ρε φίλε, από εκεί. Δώσε μου λίγο μια πλήρη εικόνα, το παρακολουθώ έτσι πολύ επιφανειακά. Τι γίνεται με τη διαιτησία χθες, με αυτή τη συνάντηση που είχαν με τον Παπαδόπουλο. Οι διαιτητές σήμερα βγάλαν ανακοίνωση που λένε ότι αν έρθουν ξένοι, εμείς απέχουμε πόρτα από τα αθλήματα. Okay. Κοίταξε. Ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ. Εντάξει. Για να κινηθεί κάτι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Το έλεγα σε ένα άλλο νωρίτερα, σε μια κουβέντα που κάναμε, ποδοσφαιρικό, ότι αν αυτά που κάνει η Παρασκευή και τα έκανε η ποδοσφαιρική, κάθε εβδομάδα όμως, ωραία, θα είχαμε να πέφτει ξύλο. Εντάξει. Τώρα, για να καταλάβεις κατάσταση. Έτσι, λοιπόν. Η Κίνη φωνάζει και λέει ότι με σφάξατε με το Περιστέρι. Όντως την έσφαξαν με το Βαμβάκι. Το Περιστέρι είναι επιρροής Παναθηναϊκού. Η ΑΟΚ είναι επιρροής Παναθηναϊκού. Ο Παναγιώτο που ήταν διαιτητής φυσικά σε εκείνο το παιχνίδι. Άμα την έχεις τη φάση στο τέλος. Το μάτς είναι στην παράταση. Περιστέρι Κίμη. Έτσι, το μάτς είναι στην παράταση. Παίρνει την μπάλα ένας παλίκαρος στο Περιστέριο. Πάει να κάνει reverse. Αλλά χάνει το σταθερό του βήμα και έχει κάνει ή 3 ή 4 βήματα. Έτσι. Παρ' όλα αυτά βάζει το καλάθι. Ο Παναγιώτου μετράει καλάθι και φάουλ. Έχει σηκωθεί όλο ο πάγκο τη Κίμη και δίνει και τεχνική ποινή στον πάγκο τη Κίμη. Και το μάθει τελειώνει. Το παίρνει το Περιστέρι φυσικά. Ωραία, γιατί το τελευταίο φάση του αγώνα. Λοιπόν. Το Περιστέρι που δεν έχει ερμηνευτεί καθόλου την έτσι. Το Περιστέρι σου είπα είναι επιρροή Παναθηναϊκού ξεκάθαρα. Ναι. Η ΕΟΚ είναι επιρροή Παναθηναϊκού. Η ΚΕΔ που ανήκει στην ΕΟΚ. Κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Μια λυσίδα. Διαιτητή στο Κίμη Πάοκ, πρώτο διαιτητή. Μάνο. Ο Μάνο ήταν ένα από του τρει στον Παναθηναϊκό Ολυμπιακό που διακόπη. Έτσι. Και μετά έχει. Άλλους δύο, οι οποίοι είναι επιρροής Ολυμπιακού. Α, δεν είναι η Κίμη έχει πάει από την άλλη πλευρά. Ναι. Από την άλλη πλευρά. Είναι προς την πλευρά του Ολυμπιακού. Και οι άλλοι δύο διαιτητές είναι από εκεί. Ο ένας δε, ένας με ελάχιστα μαλλιά στη κεφαλή, Βαρδάλος λέγεται ο τρίτος, ήταν και στο θρηλυκό ύφεθος ΠΑΟΚ Λίμνου. Εκεί που δεν χρειαζόταν ήσταν. Α, θυμάμαι, ναι. Εκεί πέρα δεν έγινε και τίποτα να δούμε στα τριπλέ. Εντάξει, κρίθηκε το παιχνίδι. Εντάξει, σιγά τώρα, τι να δούμε στα τριπλέ. Το είδαμε όλοι ότι μετρούσε το καλάθι. Ότι δεν μετρούσε μάλλον το καλάθι εκείνο του Αθηναίου. Και γίνονται έτσι διάφορα πράγματα. Σήμερα οι διαιτητές έβγαλαν ανακοίνωση και λένε ότι αν έρθουν ξένοι, εμείς δεν ξανασφυρίζουμε. Κάνουμε αποχή από όλα τα πρωταθλήματα. Όταν λέμε πρώτα πρωταθλήματα, εννοούμε Α2, Β' Εθνική, Γ' Εθνική, όχι μόνο από την Α1. Ωραία, και εκτός από αυτό, οι πληροφορίες λένε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κατέβει στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δηλαδή, σήμερα που μιλάμε 6 Μαρτίου. Θα αποβληθεί δηλαδή. 6 Μαρτίου. Το μάτς εκείνο είναι 17 Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος. Την άλλη εβδομάδα. Θα αποβληθεί το πρωτάθλημα, δηλαδή. Από τον Ολυμπιακό λένε ότι αν δεν είναι ξένοι διαιτητές, δεν θα κατέβουν. Το λένε και το. Πιστεύω το εννοούνε. Εσύ πιστεύεις ότι θα έρθουν ξένοι διαιτητές? Δεν ξέρω. Κοίταξε, ο Ολυμπιακός, όπως και να το κάνουμε, είναι Ολυμπιακός, φίλε. Δεν είναι. Δεν φωνάζει ο Προμηθέας ή εκείνη. Έτσι. Το αντιλαμβάνεις αυτό. Αλλά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός το έχει πάει εντελώς στα άκρα πλέον. Τέρμα αντίθετα με ΕΟΚ και έδει και όλα αυτά. Ο Παναθηναϊκός παραδοσιακά έχει μια πολύ καλή σχέση με την ΕΟΚ. Επίσης, δηλαδή η επίδειξη δύναμης που έκανε ο Παναθηναϊκός σε εκείνο το ημιτελικό κυπέλλου δεν υπάρχει σε αυτό το κομμάτι. Ήταν πραγματικά επίδειξη δύναμης.
Και όλοι οι άλλοι περιμένουν θα γίνει. Γιατί όπως ξέρεις, αυτοί οι δύο ορίζουν τα πάντα. Ουσιαστικά είναι ένας που ορίζει τα πάντα, αλλά είναι και ο Ολυμπιακός που είναι ένα μεγάλο μέγεθος, όπως και το κάνουμε, ό,τι και να είναι. Δηλαδή, αν ο Ολυμπιακός δεν ξανακατέβει, θα μου πεις εκείνο το μάτς δεν κατέβηκε, κατέβηκε αλλά έφυγε. Ναι, αν δεν κατέβει τώρα, δεν γίνεται να μην υπάρχουν ούτε τώρα εξελίξεις. Τώρα, αν μπορεί η όλη κατάσταση ΝΕΟΚ να ξεκινήσει να αλλάζει μέσα από την ΚΕΔ, τι να πω, ας γίνει. Ναι. Ας γίνει. Μπορεί να είναι αυτή η αρχή. Οκ. Okay. Τι να σου πω. Κινητοποιήθηκε και η υφυπουργά αθλητισμού, γιατί ο Ολυμπιακός γκρίνιαξε. Έτσι. Κινητοποιήθηκε και είπε ότι πρέπει να αλλάξει η σύνθεση της ΚΕΔ. Εμείς δεν μπορούμε να μπούμε okay, και να επέμβουμε, αλλά πρέπει να αλλάξει, όπως είπε και ο υφυπουργός. Να αλλάξει. Κάλιο αργά παρά ποτέ. Να αλλάξει τότε. Τι να σου πω, αφού. Η λογική μου εμένα είναι αυτή. Πάντως το πει. Όλο το Jurassic Park εκεί πέρα το μαζεμένο. δεν γίνεται. Κάποια στιγμή δηλαδή. Φτάσαμε 2019. Το Jurassic Park. Ναι, ρε φίλε. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει το Jurassic Park να αλλάξει. Αν ξεκινήσει από την ΚΕΒ, ας ξεκινήσει από την ΚΕΒ. Τι να πω. Και στην ΚΕΒ είναι μαθουσάλε. Εντάξει, δεν είναι και τα πιο νέα παιδιά. Επίσης. Εσύ σου λέω τώρα παστιγική, γιατί είναι πολύ μεγάλη τώρα. Είναι διαπορική η κουβέντα που κάνουμε. Αλλά σου λέω, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή είναι τώρα παρατηρητές διαιτησίας άνθρωποι, κομισάροι μάλλον. Άνθρωποι οι οποίοι όταν σφυρίζανε κάνανε τρελά πράγματα. Όργια, ναι. Ωραία. Και σου λέω πλέον για να γίνει κάποιος διαιτητής, μπορείς να ρωτήσεις και τον φίλο σου. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να γίνει διαιτητής. Α1. Πολύ κακό γύρισμα. Πολύ κακό γύρισμα. Έκανε ο Ράσφορντ νομίζω. Έλα, κάνουμε το 1-2, βρε. Νομίζω το παλικάρι αυτό που πήρε την μπάλα δεν σήκωσε το κεφάλι του Νίκο. Τρέχει, ωραία, ναι, όχι. Αλλά. Αχ, το σήκωσε το κεφάλι, δεν έκανε κακή πάσα. Όχι. Πήγε να το βρει το Λουκάκου, όντως, αλλά με τα αριστερό μάλλον δεν την βρίσκει πολύ καλά ο Ράσφορντ και έκανε κακή πάσα. Ναι. Τέλος πάντων. Μεγάλη κουβέντα. Πώς έχουν τα πράγματα, φίλε μου. Να ξέρεις. Αλλά οι πληροφορίες λένε ότι ο Ολυμπιακός δεν θα κατέβει, όντως. Πότε είναι αυτό το μάτς? Μου το έχουν πει διάφορες πλευρές. Πότε είναι αυτό το μάτς? Σου είπα την άλλη Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος. 17 Μαρτίου είναι το. Σε ποιο το γήπεδο διεξάγεται? Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είμαι ένα σαν. Θα πάει ο Παράνοια. Αν δεν τον αφήνει. Του έχει απογορευτεί η είσοδος εκεί. Από τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Okay. Δεν νομίζω να πάει, όχι. Δεν νομίζω. Έχει δικαίωμα να το απαγορεύσει την είσοδο τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Ξέρω εγώ τι να σου πω, ρε φιλέ. Δεν ξέρω. Θα πάει δηλαδή ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Για να το πούνε πόρτα ψηλέ. Δεν έχει κράτηση. Να πούνε δεν μπαίνει. Είμαι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού. Δεν μας ενδιαφέρει, κύριε. Ήσταν επιθύμητος. Έχουμε εντολή να μην σας αφήσουμε να εισέλθετε στο γήπεδο. Ναι. Άιντε μετά καμιά 50.000 τώρα την ημέρα. Άμα να μανίκω. Έλα πάλι τον καλό. Άιντε πάρτο ρε. Μετράει 1-2. Κάτσε ρε φίλε. Μετράει. Δεν βλέπω να βάζει. Πάρτο ρε τρέλα. Λοιπόν. Το γκολ, το ένα της United ήρθε από λάθος του αμυντικού, το δεύτερο έρχεται από λάθος του Μπουφόν και πριν η φάση πάλι από λάθος έγινε από ένα που γλίστρισε. Και έχει βάλει δύο γκολ ο Λουκάκου. Ωραίος ούτε έκανε ο Ράσφορντ εδώ, έσκασε πάρα πολύ στον Μπουφόν, γλιστράει κιόλας, του έφυγε τον Μπουφόν, το έκανε ο Λουκάκου. Που το μυρίζει τον γκολ. Άλλα δύο παιδιά. Το βέλγικο θηρίο. Άλλα δύο. Λοιπόν, 1-2. Πάμε στο διάλειμμα την ίδια ώρα. Πώς είναι το άλλο, ρε φίλε, γιατί έχασα εικόνα από εδώ. Με νοιάζει. Λοιπόν, την ίδια ώρα, για να δούμε λοιπόν πώς είναι και το άλλο. Το Πόρτο Ρώμα, νομίζω ότι είναι στο 0-0. Θα μακρύσω. Δεν αλλάζει κάτι. Εκεί. Μια ψυχή στην Αγίου Δημητρίου, ξέρετε πώς πάνε οι γυρίζει τώρα. Ναι. 1-0 προηγείται η Πόρτο, μάλλον, συγγνώμη. Το έβαλε τον γκολ η Πόρτο, ο διαιτητής είδε VAR και προηγείται με 1-0. Το γκολ το έβαλε ο Κορώνα, ο οποίος Κορώνα Νίκο Παπαδόπουλε έχει. Έχει πείρα. Τατουάζ στο λαιμό. Ναι. Σαν φιλί με κραγιόν. Τραγικό. Δηλαδή, πώς φυλάει κάποιον με κραγιόν και μένει το τέτοιο. Πιστεύεις το αποτύπωμα. Ότι ανοίξει την κατηγορία του Λούκας Πέρεθ, ενδεχομένως. Δεν ξέρω, φίλε. Ξέρω ότι έβαλε τον γκολ για την Πόρτο. Λοιπόν, στοίχημα.gr μαζί μας. Η στοίχημα καθημερινά με τις καλύτερες αποδόσεις σε όλα τα αθλήματα, από το κινητό σας, από το τάμπλετ σας, από τον υπολογιστή σας. Το σερί της στοίχημαν έχει επιστρέψει, το σερί που αγαπήσατε στο παγκόσμιο κύπελο και το καζίνο της στοίχημαν με πάρα πολλές επιλογές καθημερινά. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Η United είναι τρομερή δεδομένο των συνθηκών. Άλλαξε φίλε το momentum του αγώνα. Νωρίτερα έχασε και άλλη ευκαιρία για να κάνει το 1-3. Άλλαξε το momentum του αγώνα μετά το 1-2. 1-2 είναι στο Parc des Princes. Προγραμματισμένος ο Tuchel. Ναι, μέχρι το 1-2 η Παρή έκανε ό,τι ήθελε.
Αλλά αυτό το λάθος του Μπουφόν και το 1-2 της ξανά του Λουκάκου. Τα έχουν χάσει. Με έχει σφίξει λίγο. Και σφάγει κιόλας γιατί έγινε φάουλ πάνω στο Ράσφορντ και δεν δόθηκε. Εντάξει, είναι γνωστό ότι η UEFA θέλει να προωθήσει την Παρή. Αυτά είναι δεδομένα. Βέβαια. Εντάξει. Αλλά η αρμάδα του Ολεγκούνα προβάλλει στεναρή αντίσταση και είναι και καλύτερη κιόλας. Βαριά φανέλα, ρε φίλε. Οι φανέλες δεν παίζουν μπάλα. Βαριά φανέλα, ρε φίλε. Πετά μέσα και παίζει παντού. Φανέλα είναι ροζ. Δεν μπορεί να βαριά. Ναι, όντως. Γιατί αυτή η επιλογή. Δεν είναι ροζ ακριβώς, είναι κάτι απαλό. Second choice. Ναι. Απαλό ροζάκι, ναι. Ναι, δεν είναι ροζέ. Σαν σιρόπι για το βήχανα πράγμα. Ανοιχτό, ας πούμε, ναι. Ναι. Είναι το κοριτσιστική το ροζ, ρε παιδί μου. Αυτό που πηγαίνει στα, όταν κάποιος κάνει κοριτσάκι. Ναι, σας αυτό, αυτό το ροζ, ναι. Αυτό ναι. Το ροζ. Μάλιστα. Okay. Είναι ο Μπαλαντέρ στο Λίμπερο 107,4. Είναι ο Νίκος Μοσχοβίτης, είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, είναι ο Γιάννης Ζάτσης στη ρύθμιση του ήχου. Είστε εσείς. Θα μας κάνετε παρέα μέχρι και τις 12. FM και όλα τα μηνύματά στο 545-26. Στο Παρίσι, Paris Saint-Germain, Manchester United 1-2. Ισοφάρισε η Ρώμα 1-1 την Πόρτο με το γκολ του Ντερόσι. Με πέναλτι ο Ντανιέλε Ντερόσι στο 37. Άρα έχει σκορ πρόκριση αυτή τη στιγμή η Ρώμα. Είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο της παράτασης γιατί είχε λήξει 2-1 το μάτς στο Ολύμπικο. Ισοφάρισε με τον Ντερόσι με πέναλτι. Με πέναλτι. Πενάλ. Σε άλλο... Και το 1-0 της... Σε άλλο της... Όχι ρε φίλε, ήθελα να πω για το 1-0 που ήταν λάθος του Μανολά από ό,τι βλέπω εδώ. Έκανε μια Μανολιά. Μανολιά, μάλιστα. Η Πάρη είναι στην επίθεση μετά από ώρα. Και οι Ολυμπιακοί του είχαν βγάλει αυτό φίλε για τον Άτζα. Ποιο. Όταν έκανε λάθος, λέγανε ότι έκανε την Ατζιά του. Η Ατζιά, ε. Ναι. Το Άτζα ρε που δεν τρέπεστε. Με αυτά που έχει τραβήξει αυτό το παιδί από τους συμπαίχτες του, ντροπίζα. Βέβαια, η αλήθεια είναι το λάθος του Μανολά. Ήταν ψηλά, απλά δεν είχε ισορροπία η άμυνα της Ρώμα και μάλιστα. Μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα πόρτο σχεδόν. Μάλιστα, είμαστε στο 41 και στα δύο παιχνίδια. Οδεύουμε προς το φινάλε του ημιχρόνου σε Παρίσι και Ντραγκάου. Του Ντραγκάου, η Παρί μπροστά, μάζεψε ο τυχαία την μπάλα, καθάρισε εκεί πέρα, ζωντανή United. Για μπάσκετ είπαμε, φαντάζομαι περισσότερο μπορεί να το γυρίσετε και σταθμό κιόλας όταν ανοίξαμε την κουβέντα για μπάσκετ, γιατί εντάξει, δεν σας αρέσει, μόνο η μπάλα σας απασχολεί. Μπασκετομάνα, ρε φίλε. Δηλαδή, δίναμε σήμερα εισιτήρια στο Ξενικοπή το απόγευμα για το Άρης Κολοσσός. Εντάξει, να σου πω και λίγο κάτι, ρε φίλε, το Άρης Κολοσσός τώρα. Δεν παίζει όμως το ποδόσφαιρο στο Βικελίδη. Δεν πήγε, δεν ήταν τόσο τέτοιο. Δεν θα έχει στο κήπεδο καμιά 2-3 χιλιάδες κόσμο. Δεν ήταν τόσο μεγάλη ανταπόκριση. Okay. Άμα έδινα τώρα πούμε, για το Άρης Απόλλωνος Σμύρνης που ακολουθεί το μαζί με τον Ολυμπιακό. Πάλι δεν νομίζω να έχει τόσο 8 ονόματα, 9 θα είχε. United μπροστά, ο Νταλό, πολύ καλά με στην περιοχή. Πάσα! Από αυτό, κόντρα αυτό σε παίχτη της Παρή πήγε να μπει αυτό το γκολ, μάζεψε ο Μπουφόν. Μάλιστα. Μεγάλη United. Με φιλεφανέλα. Ο Ασλαμάς θα μας ακούει, νιώθει περήφανος νομίζω. Λες. Εύκολα. Εντάξει, δεν ήταν αρρωστάλλιο United. Φίλε, τώρα. Σε παρακαλώ, ποια πάρεις εσείς με μπροστά στη United. Όπως είπε και ο Johan Cruyff, ναι. Δεν έχω δει ποτέ ένα τσουβάλι με λεφτά να κερδίζει, λέει. Ναι, οκ. Okay. Έχει δίκιο. Και τα παιδιά το δικαιώσανε. Καλά, και το Κιουλά δεν είναι καμιά φθηνή ομάδα. Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει όμως, ρε φίλε. Στις συνεννόησεις που έκανες με συνάδελφο, πού καταλήξατε. Ότι δεν θα βγει. Α, κάτσε, okay. Ρε φίλε, τι 20 ευρώ, τι λες ρε τώρα. Αυτά αλλού. Εντάξει. Επειδή ακούσε, ξέρω τι ακούσε, έτσι. Αυτά αλλού. Έβαλες πλάτη χθες και σε ευχαριστούμε γι' αυτό, αλλά. Έβαλε, όντως. Έβαλε, ναι. Η συνάδελφος. Έβαλε. Ρε φίλε. Στην αρχή δεν ήθελε. Δηλαδή πρέπει να εκτιμάσεις λίγο. Εκτιμάω, ρε φίλε, αλλά τι από 20 ευρώ. Εντάξει. Τι 20 ευρώ. Το δεχόμαστε. Πάμε στο Παρτάστη. Με λιγότερο. Ωραίος. Ωραίος. Δυνατός. Δηλαδή, εντάξει, εδώ παίζεται ακόμα η κατάσταση. Ναι. Και στο Ρώμα Πόρτο παίζονται τα πράγματα. Εκεί υπάρχει η πιθανότητα παράτασης από τη στιγμή που ισοφάρισε η Ρώμα. Γενικά, γιατί έχει τόσο λίγο παιχνίδια Τρίτη και Τετάρτη, φίλε, σε φάση των, έτσι είναι, των 16. Έτσι. Το τραβάει σε δύο εβδομάδες, ναι, ναι. Το κάνει σε δύο δόσεις για να το εκμεταλλεύεται και πέρα. Κάπου στα κοντά έχει διακοπή πάλι για εθνικές ομάδες. Θυμάσαι. Μετά από την μεθεπόμενη αγωνιστική. Μετά από τη μεθεπόμενη αγωνιστική. Θα παιχτεί δηλαδή και αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι. Και το άλλο. Και το άλλο και μετά διακοπή μια εβδομάδα λόγω των εθνικών. Ξεκινάει προκριματικά Euro. Τι θυμάμαι τώρα για προκριματικά Euro νομίζω. Και έχουμε το πρόβλημα που κανένα γήπεδο θέλει την εθνική ομάδα. Φοβερό. Στο Παγκρέτο δεν θέλει πλέον οι Φιτζίδες λόγω της απόφασης που πάρθηκε για το Μάσπρο Νιουγκυνιακό. Εκτός από αυτό, το Παγκρέτο δεν είναι και γήπεδο για να πάει η εθνική ομάδα. 2-3 δεν έχει τα. Τώρα γίνεται 3-3, ευτυχώς την πάτησε πολύ άσχημα. Δεν έχει τα. Δεν πλήρει τις προϋποθέσεις για. Δεν πλήρει τις προϋποθέσεις για να σου πει: δεν είναι έδρα τώρα για την εθνική του Παγκρέτο. Μην τρελαθούμε. Τι ρε φίλε, κόσμο θα έχει.
Κόσμο θα έχει σίγουρα. Υπάρχει ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, ναι, που λέγεται Κλεάνδης Βικελίδης. Συμφωνώ. Εκμεταλλευτείτε το. Ζήσεις για τρεις λοιπόν, το χασε. Για πες. Εκμεταλλευτείτε το. Θέλει ο Άρης. Γιατί να μην θέλει. 100%. Το έχει πει ο Καρυπίδης πέρυσι ότι το Βικελίδης είναι ιδέα της ΕΠΟ. Άμα θέλει για την εθνική. Mm. Και ο πρόεδρος της ΕΠΟ είναι φίλος του Άρη, οπότε μπορεί να. Δεν το δείχνει ιδέα. Γιατί μπροστά. Σε κυνηγάει. Ε? Τι κάνει. Σε κυνηγάει. Και ο Βαγγέλης γραμμένος. Το βλέπω πολύ συνεργάσιμο γενικότερα. Δεν το βλέπω πολύ συνεργάσιμο. Σε ποιο κομμάτι συνεργάσιμο δηλαδή. Γενικότερα. Υπάρχουν παράπονα δηλαδή από τον Άρη για αυτήν την ΕΠΟ. Δεν νομίζω. Γιατί, δεν λέω ότι γιατί σκίζει και τα ρούχα του, αλλά έχει μια ουδέτερη στάση. Γιατί δεν νομίζεις. Ναι, όλοι, α, ο Κουλή υπάρχει. Κουλή. Πώς τον λέθον? Ο Κουλή. Αυτός ρε, το πατριωτάκι μου που μάλλον με τον άλλο να προβλέψει. Ρε, εσύ δεν το είδα. Εκπληκτικό. Δεν το είδα. Αν κάτσε και το είσαι, πεθάνει στο γέλιο. Ναι. Τον έχει πάρει, τον έχει πιάσει μονότερμα, τον έχει κολλήσει στον τοίχο. Μάλιστα. Εγκουλή του τώρα! Έχει αγναχθεί στον τον άλλο, γιατί και ο άλλος λίγο, είναι λίγο. Ο άλλος είναι, ναι, εντάξει. Είναι λίγο. αργά. Όταν σα κάνω τα μανιτάρια. Ναι, είναι λίγο αργά. Ταξιδεύω. Γύρω αλλού. Καστερίς παίζουμε στα παιχνίδια του Τζάμπιο. Παραμένουν τα σκόρ όπως τα είπαμε νωρίτερα. Τουλάχιστον έχουμε γκολ στην απόψινη βραδιά. Κάτι γι' αυτό. Και χθες βέβαια είχαμε πολλά περισσότερα. Στο σύνολο. Βέβαια γιατί είχε βραδιά πάμε για απόψη. Ο Άγιαξ έκανε τη μία έκπληξη. Για να δούμε αν θα κάνει και η Μάντσεστερ την άλλη. Το θέλουμε να το κάνει αυτό. Εντάξει, είμαστε πάντα με τον αδύναμο σε αυτές τις περιπτώσεις. Στην προηγουμένη περίπτωση είναι η Manchester United απέναντι στην ακριβοπληρωμένη Παρί της Τιτίκας, η οποία απουσιάζει βέβαια και είναι στην Κερκίδα και παρακολουθεί το παιχνίδι. Πώς θα παίρνει να το σηκώσει το χρόνο καθαρίζει 25. Α, δεν ξέρω. United μπροστά, έλα. United μπροστά. Αχ, τι τζιμπή. Α, ο Ράσφορντ. Αν ήταν ο Λουκάκου εκεί πέρα, μπορεί να τον έπαιρνε παραμάζο με τον άλλον. Τέλος. Τέλος με χρόνο. Πρώτο με χρόνο. 1-2. Όλα παίζονται, φίλε. Ανοιχτά είναι όλα. 100%. Όλα είναι ανοιχτά. Τζιτζι πονά. Όχι, μόνο εντάξει, το έχει. Τζιτζι πονά. Θέλω να σέβεσαι λίγο, Τζιτζι. Ο Τζιτζι, ο οποίο έχει βάλει το 4 από μπροστά, πλέον. Είναι 40. Ναι, 41. Πόσο είναι. Ναι. Και κάπου διάβαζα πριν λίγο καιρό ότι είχε ακριβώς τα ίδια παιχνίδια με τον άλλο τερματοφύλακα, τον Αρεολά. Που είναι παιδί των Ακαδημιών και όλα αυτά. Τη Παρή. Ναι, ναι. Ακριβώς τα ίδια μέχρι πριν λίγο καιρό, ξέρω εγώ τώρα. Συγκινητικό. Στα πιο σημαντικά μπορεί να παίζει ο. Αρεολά όμως, ο άλλος είναι μπουφόν τώρα. Τι να κάνει. Θέλω από αυτό η Παρή στη Γαλλία, εντάξει, είναι και λίγο παρέλαση τα παιχνίδια, δεν έχει πολύ πίεση. Δεν ζορίζεται και τόσο. Εντάξει, χάνει και ένα-δύο. Δεν χάνει. Θα κάνει και καμιά διαφορά. Ναι, παιδί μου, καλά. Okay. Έτσι, για να υπάρχει λίγο ενδιαφέρον. Ναι. Και σε Αρεολά. Έχει απόσταση καμιά 50 βαθμών το δεύτερο. Okay. Και στην τελική, φίλο Μπουφόν, καθαρίζει 8 το χρόνο. Δηλαδή. Πόσα? 8 το χρόνο. Ναι. Ναι. Καλά, ναι. Γιατί του λείπουνε. Όχι. Η Σίτρια, φίλε, που διάβαζα σήμερα ένα θέμα. Ναι. Δυνάμωσε λίγο τα ακουστικά, Ρεζάτσι, αν μπορείς. Σε παρακαλώ. Ωραία, μπράβο φιλαράκι μου, να είσαι καλά. Τώρα ακούω πολύ καλύτερα. Η City, η οποία δημιουργεί σιγά σιγά δίκτυο με ομάδες της σε διάφορες χώρες. Ναι, ήξερε ότι η τελευταία είναι. Ήξερε ότι έχει την Τζιρόνα. Όχι, ήξερα ότι κάτι ανάλογο ήταν η Ουντινέζε, η Watford και η. Ναι, Ισπανική. Ουντινέζε, Watford. Αυτός που έχει την Ουντινέζε έχει και μια Ισπανική. Ποια Ισπανική όμως, αυτό δεν θυμάμαι. Και εγώ έχω κολλήσει τώρα. Αλλά η City λέει έχει την Τζιρόνα, έχει πάρει μια στην Ιαπωνία, θέλει να πάρει και μια στην Αφρική. Okay. Στην Ελλάδα δεν θέλετε. Πάρτε και μια εδώ. Σας έχουμε μια κιόλας, μαγαζί, γωνία, ωραία, μια χαρά. Φίλε, αυτές δεν ανήκουν στη City. Έχουν μια εξελιγμένη μορφή συνεργασίας, έτσι δεν είναι. Ανήκουν στον όμιλο. Ποια είναι η Ισπανική τώρα που έχουν εκείνη, ρε. Ήταν η Ουντινέζη, η Watford και η. Όχι, Λεβάντε. Όχι. Ούτε Χετάφε. Ήταν, περίμενε, ήταν ομάδα. Ναι. Που είχε κάνει και. Που ήταν. Κάποιος είχε πάει ο Καρνέζης ήταν στην Ισπανία και. Αυτό ο Καρνέζης. Περίμενε, θα πατήσουμε. Ναι. Καρνέζης, κρακ. 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 Ουίκη Καρνέζης. Λοιπόν. Ναι, ο Καρνέζης έχει περάσει από όλο αυτό το τέτοιο. Τώρα ναι. Στην Νάπολη, βέβαια. Γρανάδα. Γρανάδα, μπράβο. Άρα, μπράβο. Ναι. Στην Νάπολη τώρα είναι, νομίζω, είναι παίχτης στην Νάπολη κανονικά. Έχει συμβόλαιο. Αγοράσανε, ναι. Μαζί με έναν άλλο πακέτο. Αλλά είχε πάει στην Ουντινέζα, από εκεί πήγε στη Γρανάδα, από εκεί πήγε και στη Watford. Δανεικός. Έτσι σε όλο αυτό το. Έκανε γύρω. Το σκηνικό. Πώς έχει ο Βαγγέλης Μάρνακ στον Ολυμπιακό και την Νότιχαμ Φόρεστ.
Ναι. Που του λέει θα φτιάξουμε το γήπεδο εκεί πέρα. Και τον κράζονται μετά οι Ολυμπιακοί ότι έχει παρατήσει δική μα ομάδα και κάνει γήπεδο στη Nottingham Forest. Έτσι είναι, φίλε. Έτσι είναι. Βάλ το ρελάξον την Κυριακή. Βάλ το ρελάξον. Ναι, ρε φίλε. Ναι. Βάλ το ρελάξον την Κυριακή. Θα παίξει. Θα παίξει. Σίγουρα. Το θέμα είναι πού θα παίξει. Δεν παίζω την κοινή, ρε φίλε. Γι' αυτό μπορεί να πει. Στα πλευρά. Μπορεί να πει στην επίθεση, μπορεί να μείνει αριστερά. Θα δούμε. Με τον Λάξον τι γίνεται. Από αύριο θα αρχίσει να δείχνει ο Παντελίδης. Θα αρχίσει να δείχνει, ε. Πάμε λίγο μια βόλτα προπόνηση αύριο. Σιγά, ρε φίλε, σιγά. Γιατί ανοιχτέ την προπόνηση. Α, αυριανή, ναι. Πολύ ειρωνία πουλά, συνάδελφε. Και άμα βγει. Καθόλου. Ναι, ναι, το βλέπω. Για να βγει κανένα διπλό την Κυριακή, την Τρίτη που θα είσαι εδώ και Τετάρτη θα πα καταδρομική κάτω στο Άκα. Δέκα φράγκα. Δελαφράγκα. 15. Το δίνω. 20. Η Τζέλα Δελα Φράγκα. Το Τζέλα Δέλτα. Εσχατόγερε μπουφών σε γλεντάει ο Βέλγος απατεώνας που αντί για βουλκανιζατερά σε ένα χωριό έξω από την Οστάνδη έγινε επιθετικό στην Πρέμιερ Λιγκ και πονάνε τα μυαλά μας με τα λίγο χειρότερα από το πιο τρουβλοντάρτσι κοντρόλ του. Ο Βλοντάρτσικ, ρε φίλε, πω, τι παικτάρα. Με το νούμερο 17, βέβαια, Πολωνό striker. Αυτό είναι τότε, φίλε, που τον είχε πάρει ο Άρης. Είχε παίξει με καμιά τέτοια Πολωνική. Τον είχε πάρει από εκεί. Όχι. Ήτανε προϊόν σκάουτινγκ. Ήταν προϊόν σκάουτινγκ. Καλά. Δεδομένα. Πολύ ψαγμένου. Ναι, ναι. Ένα που είχε εντοπίσει από εκεί όταν είχε παίξει με τη Γεγκελόνη ήταν ο Γκροζίσκι. Καμέλ Γκροζίσκι. Αυτό παίζει η Premier League τώρα. Ναι, ναι, ναι. Εκείνο ήταν ωραίο παίκτη. Εκείνο ήταν παιχτάρα. Και είχε προσπαθήσει να τον πάρει κιόλα. Και ο άλλο που τον είχε δει στην Αύστρια ήταν ο. Πώ λεγόταν ο Φορ. Της Αυστραβιέννης, ο... Να, μαν, κάτι μου λέει και εμένα. Ένα μικρό όνομα είχε, με δυο συλλαβές ήταν. Ναι. Δεν θυμάμαι. Ο Χιλίντζεϊ. Δεν θυμάμαι τώρα πώς το λέγανε. Ναι. Και εκείνο τον ήθελες, αλλά πήγε στο τότε. Ο Γκροσίσκι, και ρε φίλε, πήγε μετά στη Ρένα, θυμάμαι καλά, που είναι έτσι κι αλλιώς καλό μαγαζί με νέους παίκτες και όλα αυτά. Μόνο ο Πέντρο Ενρίκε ήταν από εκεί που... Λίγο... Πώς έπαιζε στη Γαλλία αυτός, είναι εντυπωσιακό. Σου χάρισε τίτλο, φίλε. Ε? Σου χάρισε τίτλο. Ναι, οκ. Okay. Εντάξει. Okay. Πιστεύω ότι κάποιες φορές ο Πέντρο Ενρίκε, φίλε, έχει σκοτάδι μπροστά του. Δηλαδή, παίρνει την μπάλα και μπροστά του υπάρχει το dark side κανονικά. Δηλαδή, δεν έχει εικόνα της κατάστασης, ας πούμε. Δηλαδή, προχθές πέχασε εκείνο τον γκολ που ήταν μόνος του με την εστία, ήταν αυτό ακριβώς το πράγμα. Στο προηγούμενο παιχνίδι δε με τον Πανιόνιο. Κατεβάζει γενικό μεγάλο. Πρέπει να έχει κάνει 10 τελικές. Όλες ήταν με το κεφάλι κάτω σου το που να είναι. Το έβλεπα, το έβλεπα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά παρόλα αυτά οι περισσότεροι θα σου πούνε γιατί δεν βάζει τον Ενρίκε. Τέλος πάντων. Γι' αυτό. Okay. Γι' αυτό που βλέπετε. Μα είναι παιχταράς ο Ενρίκε. Ναι. Εντάξει. Okay. Είναι ένας ταλαντούχος, απίθαρχος ποδοσφαιριστής. Είναι ένας από εκείνους παίκτες, φίλε, ο οποίος θα σου κάνει 4 με 5 καλά μάτσα εκείνα, 4 με 5 καλά μάτσα θα είναι άπιαστος, θα του βγαίνουν όλα και όλα αυτά. Σε όλα τα άλλα θα σε βγάζει από τα ρούχα σου. Είναι δεδομένο. Δεν μπορεί να πεις, είναι μια πιο ήρεμη μορφή του Άρντα. Πολύ πιο ήρεμη ναι, μορφή του Άρντα. Ναι, απλά παιδί μου ο Ενρίκε δεν θα γυρίσει να κυνηγάει τον κόσμο για τον έβριζε. Όχι, εντάξει, όχι, αυτό. Όχι. Αγωνιστικά πάνω κάτω. Αυτό το κρατάει στο αγωνιστικό. Ο Άρντα ναι, το πάει και σε άλλα ναι, και εκτό αγωνιστικού. Αλλά παιδιά, αν καταφέρει να του βρει στα 4, 5, 6, 7 μάτσα μπορούν να κάνουν καλά να του πάρει πράγματα, όντω. Ας πούμε, ο Βάρντα πέρσι στον Ατρόμητο έκανε 10 καλά μάτσες, παιδί μου. Έκανε. Όντως. Έκανε ματσάρες. Γιατί ο τρόπος που αγωνίζεται είναι τέτοιος που αν είναι σε μέρα καλή, κόβεται πολύ δύσκολα. Ο Ενρίκε είναι κάτι ανάλογο. Κάτι ανάλογο. Ο Βάρντα θα ανέβει, πιστεύεις τώρα για το μάτς της. Ποιο ρε. Ποιο μάτς. Ο Βάρντα, ρε φίλε, είναι εκτός προπονήσεων τον Ατρόμητο. Μετά από αυτά που γίνανε. Χάρη μου, στείλ το μου χωρίς το φλας, γιατί δεν βλέπω τα ονόματα καθαρά στη φωτογραφία. Ευχαριστώ, αδελφέ μου. Λοιπόν. Αλλά αν το πρόσεξα το όνομα το οποίο αναφέρεται στο συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο, απλά στείλε μου λίγο τη φωτογραφία πιο καθαρά. Θα έρθει δηλαδή, πιστεύεις, μια βόλτα. Δεν θα έρθει μια ψηλή. Ναι, ρε. Σίγουρα προηγούμενο βράδυ σε γνωστό μαγαζί Σαλατάδικα που τον έχω πετύχει. Εντάξει. Σίγουρα αυτό έλεγα με την αγάπη χθες. Σίγουρα έχει φτιάξει ήδη έδαφος. Στέλνει μηνύματα, γεια σου κόκλα, θα έρθω στη Θεσσαλονίκη, Σαββατοκύριακο, ποτάκι, δεν μπορώ να καταλάβω στρώνει, ρε παιδί μου, το έδαφος. Γιατί για αυτό είναι τέτοιο. Στο γήπεδο, λαϊκισμοί, παοκάρα, φανελάκι, πάοκ, χέρια και τέτοια. 1000%. Τέτοια πράγματα, ωραίες καταστάσεις. Δεν θα επανέλθει αυτό στον Ατρόμητο, λογικά, Δεν ξέρω, φίλε, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Το βλέπεις δύσκολο. Αλλά τώρα είναι εκτός ομάδας μετά αυτό που έγινε, που έκανε στο ΆΚΑ. Εντάξει, ξέρω τι να σου πω. Θα μου κάνει εντύπωση. Πού πάει ο Θεός και δίνει δηλαδή τόσο ταλέντο σε κάτι.
Αχ, Θεέ μου, μην τους χαρακτηρίσω. Αυτούς που δοσφαιριστές. Αυτά μας το πρόγραμμα είναι. Δώσ' το σε εμάς. Αυτοί οι παίκτες. Δώσ' το σε εμάς να το αξιοποιήσουμε να βγάλουμε λεφτάκια, ρε. Δώσ' το σε εμάς, ρε. Δώσ' το σε εμάς να πούμε. Μέχρι τον Αχιλέα Περέας έφτασε η χάρη μας. Δώσ' το σε εμάς. Νίκο, το μαλλί νομίζω ήταν αποτέλεσε τροχοπέδι στη καριέρα σου γενικότερα. Γιατί, ρε φίλε, κι άλλοι είχαν μαλλί. Εντάξει, έτσι όπως το είχες εσύ, νομίζω ότι η όλη την τουριστικότητα έπαιξε και χειρότερα. Τότε, όχι, τότε δεν είχα ακόμα πολύ μαλλί. Μετά άρχισε το κακό. Μετά ήταν που την είδε Χούλιο από την Αργεντινή και άφησε το μαλλί κάτω. Στέκες, κορδέλες και τέτοια. Τις έχω ακόμα, αναμυστικές. Δεν έκανε μέρα με στέκα εδώ πέρα. Εντάξει, δεν μπαίνει τώρα εδώ πέρα, δεν πειράζει, δεν έχει σημασία. Φέρτηνα. Υπάρχουν φάσεις που. Στέκα ήταν πολύ κακή μόδα, φίλε. Κάποια στιγμή είχε βγει όντω στην εφηβεία μα, το θυμάμαι. Επειδή με χτυπούσε όμω πολύ με ενοχλούσε, μετά πήγα κορδέλε. Και είχα την γρήγορε κορδελίτσε, ρε παιδί μου, που του φορούσε έτσι εδώ πέρα, παιδί μου, και ήμουν. Κουκλή. Ζωγραφιστό. White man can jump. Όπως γομίτης τώρα λέει, να μην τον έχω πετυχιά την μπάλα μια φορά. Να μην τον έχω πετυχιά. Να το πεθάνουμε στο γλέντι. Καλέ εσύ με την κορδέλα. Να το πεθάνουμε στο γλέντι. Τη Δευτέρα το βράδυ βρέθηκα σε τοπικό παιχνίδι η Alpha Cast. Και ήταν ένα πολύ τίμιο τοπικό παιχνίδι. Να είναι καλά τα παιδιά εκεί πέρα, φίλοι που παίζανε. Είχε πολλά ωραία πράγματα. Ξέρεις, πάμε έξω να σε κάνω, να σε ράνω, δύο αποβολές. Όταν πήγα στο γήπεδο δεύτερη περίοδο, ο ένας προπονητής είχε αποβληθεί ήδη. Δηλαδή. Πότε πρόλαβε, ρε φίλε. Δεύτερη περίοδο, δηλαδή, τι έκανε. Έβγαλε κανένα μαχαίρι και πάνω στο χωριό. Όχι, όχι. Α. Ιβανόφιο. Στο θρηλυκό κλειστό τη Μεντ. Α. Ναι. Από τα πιο ιστορικά κλειστά. Ωραίο, ωραίο κλειστό. Βέβαια, με όλες τις ανέσεις. Με όλες τις ανέσεις και τα πράγματα. Ειδικά στα δημοσιογραφικά. Αλλά ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Τα δημοσιογραφικά στο γήπεδο τη Μεντ που είναι υπερυψωμένα, είναι πάνω. Γιατί είχε δημοσιογραφικά το γήπεδο τη Μεντ. Εκείνα που θεωρούνται δημοσιογραφικά. Είχα πάει σε αγώνα βόλεϊ μια φορά εκεί πέρα. Πω. Ναι, γιατί μέχρι κανένα δύο χρόνια ήταν Α1, έτσι δεν είναι. Ναι, με για τρέλα. Ναι, γιατί όταν έπαιξε Α1 τον μπάσκετ, ήταν έπεσε στο Ιβανόφιο. Για το γήπεδο εκεί, εντάξει, δεν γίνονταν να παίχτηκε παιχνίδι Α1. Θα μου πει στο Ιβανόφιο, είναι περσύχρονο γήπεδο. Τέλος πάντων, θα το ξαναζήσουμε τον χρόνο. Μάλλον όσοι πάνε. Θα ανέβουνε! Ρε φίλε, τι να σου πω τώρα, δεν ανέβηκε φέτος. Θα ανέβουνε. Πόσα χρόνια είναι ο Ηράκλειο στην Α1. Πολλά, πολλά. Είχε μία παρένθεση. 10. Κάπου εκεί πέρα τώρα, δεν θυμάμαι με τις χρονιές. Τώρα ήταν το 8, 9, το 9, 10, κάπου τόσο. Εκεί περίπου είχε μια που ανέβηκε και μετά ξαναέπεσε καπάκι. Αλλά φέτος είναι. Εντάξει. Το μόνο όνομα. Είχαν κάποιες τις περίεργες, ναι. Αλλά είναι δεύτερος κάτω από τον Ιωνικό και τον έχει έδει στον Ιωνικό. Λογικά θα ανέβει. Το μόνο που έχω κρατήσει από αυτά τα χρόνια που ο Ηρακλής λείπει και ακούγοντας τον Γιώργο, ρε παιδί μου, διαβάζοντας, αποσπώντα καμιά φορά, είναι το Ραΐσεβιτς που σε κάποια φάση είχε επανέλθει με Βαγκελανδρή. Λοιπόν, και αυτό το όνομα που μου άρεσε πάρα πολύ, το Χίλαρη. Ο Χίλαρης είναι στον. Ο Χίλαρης. Όχι, κόρυβο. Έχει φύγει τον Ηρακλή φέτος. Okay. Είναι ωραίο όνομα να σε λένε Χίλαρη. Ναι. Πολύ ωραία έδρα, όπως λένε κάποιοι. Νίκος, οι οποίοι μάλλον δεν έχουν πάει. Νίκος Χίλαρης. Ναι. Είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο μπασκετικό γήπεδο. Δεν έχω πάει ποτέ. Με τον κόσμο πάρα πολύ κοντά στο παρκέ. Και αυτό πολύ ευχάριστο για τους φιλοξενούμενους. Ένα κλουβί. Όλων των μορφών. Τη συζητούσαμε πρόσφατα που είχαμε βρεθεί πάλι πριν καιρό μάλλον. Ήταν ότι πώς παλιά σε αυτό το γήπεδο είχε Ηρακλήδης και το ένα πέταλο είχε Παοξίδες. Έτσι, το οποίο γήπεδο τώρα, δηλαδή, άμα φτύσει ο ένα το άλλο πέταλο, ψιλοφτάνει, ρε παιδί μου, δυνατά. Άλλα χρόνια. Άμα έχει. Άλλα χρόνια. Πιο άγρια χρόνια θα πω εγώ. Οπαδικά. Τώρα είναι πιο άγρια. Τώρα είναι πιο άγρια. Έτσι πιστεύω. Άμα ήταν πιο άγρια. Τι τελευταίε μέρε, Νίκο, να ξέρει. Γενικότερα υπάρχει μια κινητικότητα στο οπαδικό κίνημα. Αλήθεια είναι αυτό, έχω παρατηρήσει. Και κάτω και εδώ. Ναι, υπάρχει. Τι έγινε, είναι περίεργο. Δεν ξέρω. Είναι ξέρουν, ναι, αυτή την περίοδο τι κάνουν. Το Μάρτιν μήνε. Σαν τι γάτε είναι, δεν ξέρω. Του έχει πιάσει αυτό το πράγμα, δηλαδή. Τώρα παθίζει τα λουλούδια με την άνοιξη. Ξέρω, δε, φίλε, τι γίνεται. Και ξεκινούν οι αλλεργίες. Καλά, θα περάσουν πάλι. Ξέρω τι γίνεται. Oh. Χέρι, πάω κάπου στα κοντά. Σε κάποιε εβδομάδε. 3 Μαρτίου. Ναι. Προπαραμονή των γενεθλίων του Άρη. 25 Μαρτίου, γενέθλια. 25 Μαρτίου, γενέθλια τώρα είναι. 25 Μαρτίου, γενέθλια. 25 Μαρτίου γενέθλια, βεβαίως. Ναι. Εντάξει, 105 χρόνια ένδοξη ιστορίας. 105. 1914. Αν είναι 1914, σωστά. Ναι. Είχα κολλήσει εγώ στο 1926. Τα παιδιά που ήταν θεωρητικοί. Όχι, είχα κολλήσει το 1926 για κάποιο λόγο τώρα στο κεφάλι μου μέσα και αυτό μου έκανε εντύπωση. Τέλος πάντων. Okay. Είμαστε κολλημένοι στο 1926. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Επιστρέφουμε για τα δεύτερα ημιχρόνια στο Manchester, στο Paris Saint-Germain, Manchester United που είναι στο 1-2 και στο Porto Roma που είναι στο 1-1. Πάμε λοιπόν στο διάλειμμα. Stoichman.gr είναι μαζί μας. Η Stoichman καθημερινά έχει τις καλύτερες αποδόσεις. Καθημερινά έχει μια πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών σε όλα τα αθλήματα. Έχει το σερί που έχει επιστρέψει. Έχει το καζίνο το οποίο είναι πολύ δυνατό και αυτό.
στον υπολογιστή, στο τάπλετ σας, στο κινητό σας. Κάθε μέρα η Στοίχημαν σας δίνει την ευκαιρία για κέρδη. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε εδώ Μπαλαντέρ μέχρι και τις 12. Έχουν ξεκινήσει τα δεύτερα ημιχρόνια και στο Παρίσι. Το Παρί Manchester United είναι στο 1-2. Προηγήθηκε η United με τον Λουκάκου, ισοφάρισε η Παρί με τον Μπερνάτ. Ξανά από λάθος του Μπουφών, ο Λουκάκου έκανε το 1-2 και παλεύει η United για να βάλει ένα τρίτο γκολ και γενικότερα να πιέσει ακόμα περισσότερο την Παρί, που έχει σφίξει, είναι η αλήθεια, και έχει αγχωθεί. Το άλλο παιχνίδι στην Portugal, στο Οπόρτο, η ομάδα λέγεται Πόρτο, η πόλη λέγεται Οπόρτο, παραμένει στο 1-1 το Πόρτο Ρώμα. Αν μείνει έτσι εκεί η κατάσταση, περνάει η Ρώμα. Αν μείνει στο 1-2 το παιχνίδι στο Παρίσι, περνάει η United. Δεν θα μου ξαναμιλήσει τι προσέξει και μιλήσει. Μα ρε φίλε, να σου πω λίγο κάτι. Δηλαδή, εντάξει. Δεν μου ξαναμιλήσει, γιατί η καραμελίτσα δεν θα ξαναφά μετά το βράδυ. Έλα ρε φίλε, καταρχά είχε καλή λαπάουζα σήμερα, μην εξηγέσαι. Ήμουν τίμιο. Okay. Ωραία. Κατάλαβα μακριά την υπογλυκαιμία η οποία σε έδερνε. Εντάξει. Και βοήθησα στην κατάσταση. Στο ραδιόφωνο, έρχεται στο γραφείο και αφήνει δύο σοκολάτες. Μία 3 bit, μία λίλα πάουζα. Μου λέει, διάλεξε, βέβαια τώρα προσέξτε τι σιαπού έκανε, έτσι όπως γνωρίζετε. Διάλεξε, εγώ θα ήθελα τη 3 bit, είναι αλήθεια, αλλά μετά σπάρτινα. Οκ. Ναι, ρε παιδί μου. Θα πάρω τη λίλα πάουζα, ναι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Έτσι είναι. Πάμε πατσέτα μετά, κύριε Βασίλη. Όχι. Έλα, ρε Νίκο. Σήμερα το μεσημέρι έφαγα ένα μπέργκερ σε γνωστή θεσσαλονικιώτικη αλυσίδα. BIL. Και ήταν από αυτά τα καινούργια που έχει βγάλει. Που βάζει, ξέρεις, το τυρί από την πίτσα και γενικότερα ότι βάζει σε πίτσα, ρε παιδί μου, αλλά με μπέργκερ. Ναι. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μετράει αυτή η φάση, είναι offside. 2-2 πάρει. Πω, τι τα κουνάκι. Α, το ακύρωσε ο αλήτης. Ακύρωσε, εντάξει. Το ακύρωσε ο αλήτης. Άστραφε, δεν τα κουνάκι τώρα, δηλαδή, και τέτοιο τσίπνο. Τι λέζερ, μια χαρά, είμαστε μέσα στο κόλπο. Σταμάτα. Μια κάτσα, δούμε, είναι offside. Στο offside δεν έχει βάρ, έτσι. Α, δούμε τώρα. Αν έχει, θα μας δοθεί απάντηση. Δεν έκανε και αυτό το σήμα το τέτοιο. Να, αυτό το κοίτα. Αυτό εδώ. Τσακ, τσακ, τσακ. Είναι. Είναι offside. Είναι offside. Okay. Είναι πολύ ωραίο το τακουνάκι, πραγματικά εντυπωσιακό του Mbappé, αλλά είναι offside τον Di Maria. Και το τελείωμα του Di Maria είναι εντυπωσιακό και πολύ ωραίο, αλλά ήταν λίγο μπροστά από την άμυνα τη United. Κατά τα πόδια του Smalling, ο οποίο δεν στριβεί, είναι γνωστό αυτό. Τι ωραίο τσίμπημα, ρε φίλε. Ε. Και πολύ εύκολο αυτό γενικά. Πολλοί παίχτε μπορούν να το κάνουν. Ναι, έτσι με τσιμματάκι μπροστά από τον τερματοφύλακα. Που να μην τη βρει ο τερματοφύλακα, να πάει από δίπλα του δηλαδή από πάνω του. Μια ακόμα μέρα στη δουλειά. Ναι. Πολλοί παίχτε μπορούν να το κάνουν. Είναι πολύ εύκολο. Δεν μετράει πάνω στον κόλπο σε κάθε περίπτωση. Μένει το 2-1 η Πόρτου. Το 1-2. Βάζει δεύτερο. 2-1 πόρτου του 54. Μάδα το Σέρτζι του Κωνσταντιστάου. Περάσει ο Σέρτζιο. Δικαιώνομαι. Θα περάσει. Ο Μαρέγκα το έβαλε, φίλε. Το 2-1. Το έλεγα πριν στα παιδιά που βγήκα για άλλο θέμα, Άρη βέβαια. Είπα ανοιχτά ότι στηρίζει ο Σέρτζιο Κωνσταντιστάου. Ο Ζάκος μου λέει προδότη. Εντάξει, φίλε. Φίλε, σου πέταξε να πούμε τέτοιο. Αφού η Ρώμα δεν. Γύρισε πίσω και σου πέταξε το χαρτάκι. Η Ρώμα δεν, εντάξει. Ο Σόλσκερ, γιατί φοράει αυτά που φοράνε στο ζέσταμα. Πόπο, ρε φίλε, ναι, τι εικόνα είναι αυτή τώρα. Τραγική εικόνα για τον προπονητή τη United. Γιατί. Δεν το ξέρανε, τι. Και το δώσαν έτσι. Ρε, εσύ φοράει τη σαλιάρα, φοράνε οι άλλοι στο τέτοιο. Ναι, στο ζέσταμα. Το μπλουζάκι της προθέρμανσης. Γιατί? Εκπληκτικό. Και πάνω του μπουφάνα το μεταξύ, ακόμα μεγαλύτερο καραγιουζιλίκι. Θα μου πεις βρέχει ώρα, τι να κάνει, να μείνει με το τέτοιο, με το μπουζάκι. Το μπουφάρι που τέθεται, ο Τούχελ δεν φοράει, φίλε. Πω, πω. Δες τον τι φοράει. Γιατί? Φοράει μπουφάνα σε όλους τη ρίτω μεταξύ. Έχω πάτε με βραχή, τόσο τι τίκα είναι αυτός, ε. Γιατί ρε φίλε. Τους λέει πάμε παλικάρια, 11-0-0. Όχι, είναι πάρα πολύ κακή αυτή η εικόνα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί έχει συμβεί αυτό. Τραυματίστηκε ο Λουκάκου. Θέλω να περάσει η United. Το Λουκάκου, ρε φίλε, να πας για μπέργκερ, πόσο να τρώει άραγε. Τρώει 4. Όλο το μαγαζί. Να σου λέω μέσα σε σεζόν που μπορεί να κρατιέται σε ένα. Σε διακοπές του, ας πούμε. Ο Κόκκιντ United. Και του λες, Ρωμαίλου, πάμε ρε φίλε να τσαλακώσουμε κανένα μπέργκερ. Αυτό κινεί τα νήματα, ρε φίλε. Είναι μαζί με τον τεχνικό διευθυντή της United εκεί πέρα δίπλα-δίπλα. Είναι δηλαδή υποχθόνιο. Μεγάλο, οκ, ναι, αλλά υποχθόνιο. Ναι, okay. Ο Λουκάκου σου λέει είναι ο κόκκι τη Manchester United. Ένα γκολ θέλει ακόμα η United, ρε φίλε. Δεν πιέζει πολύ. Εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο. Στο 58 είμαστε, αλλά αν το βάλει, θα ανάψει πίθανη Παπαδόπουλο, πιστεύω. Γιατί και οι άλλοι έχουν σφίξει λίγο. Έχουν σφίξει, θα ανοιχτούν περισσότερο και οι άλλοι και η United στην κόντρα είναι φωτιά. Βλέπει ράσπο, κάπου τρέχει. Εκεί ανοίγεσαι περισσότερο, φίλε, ή κάθεσαι πίσω και περιμένει. Περιμένει. Κατά και το 1-3 και πέρασα. Περιμένεις. Και περιμένει. Και περιμένει. Με το 1-3 δεν περνά. Όχι, περνά με το 1-3. Η Παρή περνάει με 1-3, ρε. Δύο γκολ θέλει United. Ναι, δύο γκολ θέλει United. Η Παρή μετά θα πρέπει να κάτσει, δεν γίνεται. Υπάρχει μετά κάθετα, αναγκαστικά.
Πες μας λίγο τώρα τα του ρεπορτάζ του Άρεος εν ώψη του ντέρμπι της αγωνιστικής. Κάτσε ρε, περίμενε. Τι να περιμένω. Πώς έλεξε το πρώτο μάτς. 0-2 ρε, δεν είχε κερδίσει η Παρή. Ωραία. 1-2-3. Άμα βάλει η United τρίτο, πάει 3-3. Ναι, αλλά. Ποιος έχει τα περισσότερα γκολ εκτός. Μα δεν έχει φάει γκολ η Παρή στο πρώτο, ρε. Ναι, αλλά πάλι 3-3 θα είναι. Ναι, ρε φίλε μου, αλλά δεν έχει φάει γκολ. Σου λέω 3 γκολ θέλει η United για να περάσει, τώρα, ό,τι και να γίνει. Κάτσε γιατί τώρα έχει κολλήσει το μυαλό μου εντελώς. Περίμενε. Με 0-3 παίρνω στο United, ρε αγόρι μου. Δεν παίρνω στο 0-2. Με 0-2 πήγαινε παράταση. Ναι. Αν λήξει 1-3. Κάτσε τώρα, γιατί με έβαλε τώρα τέτοια μπρίζα και εγώ μάλλον. Ρε, δεν είναι το aggregate 3-2. Αν λήξει 3-3, η United έχει περισσότερα γκολ εκτός. Ναι, αλλά δεν έχει βάλει εντός. Ένα γκολ περνάει. Δεν είναι άλλη το ναι, clean sheet. Αλλά βάλει ένα γκολ περνάει. Διαγωνισμό. Τι διαγωνισμό, ρε φίλε. Γκολ τη United, ποιο περνάει. Πόσο είναι τώρα το aggregate πάνω, 3-2. Αν η United κάνει το 1-3. Λες ότι περνάει η United. 3-3. Εγώ λέω ότι δεν περνάει. Ποιο έχει τα περισσότερα γκολ εκτός. Με 1-3 περνάνε οι Άγγλοι, μου λέει εδώ. Αυτό σου λέω, ρε Νίκο. Με 1-4 περνάνε. Πάμε, ρε έτσι United. Λέω εγώ. Με 1-4 περνάει. Έτσι αποφάσισα, ρε φίλε. Πάμε, ρε United. Άντε, ένα ακόμα θέλουμε. Δεν περνάει, ρε μένα. Περνάει. Δεν περνάει, σου λέω. Για σένα. Δεν περνάει, ρε. Ένα ακόμα για θέλω. Για μένα τώρα. Θέλει δύο. Για μένα. Ο Λουτσέσκου. Σα το έχει περάσει και εσά αυτό. Για μένα θέλει δύο. Για μένα θέλει δύο για να περάσει. Ναι. 9 τελικέ η Παρή, 5 United. Για μένα θέλει δύο. Για μένα πέρασε πάλι. Ρε τι γίνεται, ρε τι γίνεται με το Ρασβάναρο. Ρε. Η Παρή μπροστά, όχι εντάξει ευτυχώς Άγιο είχαμε. Πάλι όμως παραμένει μπροστά η Παρή, δεν είναι καλό αυτό που γίνεται. Ω, εντάξει Άγιο είχαμε. Άντε μωρή United, βάλ το βρε, ξεφτύλισε έτος να πούμε τις γαλλικές τιτίκες να πούμε. Άντε, άντε. 18-17. Τόσο βαριά φανέλα ρε φίλε. Ναι, φανέλα, ναι. Φανέλα με το νούμερο 9. Τράτο Τζόρτζογλου στα πολύ νεαρά. Δεν το έχω δει. Το έχω δει. Καλό. Καλό, ναι. Λίγο κάνει κοιλιά από ένα σημείο και μετά, αλλά είναι καλό. Οκ. Okay. Επειδή εμείς είμαστε λίγο κουλημένοι με την μπάλα, ρε παιδί μου. Ω, νεύρα, φασαρίες. Με Άρσεν Μανούρα στα λεφτά. Άρσεν Μανούρα, Ζαού, Ζεκουτέ και Βουλεβού και τέτοια. Εδώ είναι Παρίσι και τέτοια. Εδώ είναι Παρίσι τα προσκυνάτα και. Ο Μαρκίνιος, ο Κιπεμπέ. Κάτι, με κάποιον. Κιπεμπέ. Και ο Μακτόρμινεϊ. Πού πας βρε Ροζομάγουλε. Τι Μακτόρμινεϊ ρε φίλε τώρα. Πού πας βρε Ροζομάγουλε. Θα σε πιάσει ο Μαρκίνος. Α, αυτοί οι δυο παλώσαν, ναι. Τι τον έκανε. Τι ψέμα, τίποτα τον έκανε. Τίποτα τον έκανε. Κι άλλος δεν βγάζει κιόλας. Άλλη τίκα. Τίποτα, τι φωνάζει. Φωνάζει κι άλλος. Άιντα. Μα δεν τον έχει δυνατά ούτε στο στήθος για να πεις ότι μπορεί να έπεσε από εκεί. Δεν ήταν. Εντάξει, είπαμε, ρε φίλε, είναι τώρα η νέα αγαπημένη της. Δεν έλα κι άλλο μήνυμα. Μένα τρία περνάει μεγάλη United όπως σου είπα, ρε φίλε. Τι 1-4. Τι 1-4, αφού έχει βάλει 3 αν περάσει, έχει λες, ένα παραπάνω εκτός ένας γκολ. Ό,τι να είναι λες. Για να ασχοληθείς με την μπάσκετ. Βαράει τα μικρόφωνα. Για να ασχοληθείς με τον μπάσκετ, σε κάνει εξτρεμάς πράγματα και με μπερδεύεις και εμένα. Λέω, τι, αφού εσύ έλεγες ότι περνάει με 1-4 και σου λέω 1-3 είναι, τι, πόσο θα είναι 1-4. Αυτό σου εξηγούσα. Άκου τι λέει. Άκου τι λέει. Πέλα Χριστέ και Παναγία, ρε άνθρωπέ μου. 2 έβαλε η Παρή στο Μάντσεστερ, έχει βάλει ήδη 2 γκολ. Τα βάλει και 3 το περνάει αυτή. Έχει παραπάνω εκτός γκολ. Δηλαδή εγώ πρέπει να τα λέω όλα. Ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, ασχολούμαστε και με τα ποδόσφαιρα για να καλύψουμε τα δικά σας. Έλεος πια. Έλεος. Έχει δίκιο ο Νίκος, εντάξει. Έχει δίκιο. Περνάει λέει με 1-4. Πώς περνάει με 1-4, ρε φίλε. Ένα γκολ θέλει. Τι να πω, δηλαδή ειλικρινά. Τι πρόλαβε. Α, όχι, τι πρόλαβε. Έχει ακόμη μισή ώρα. Όλα περνάει. Λέει 1-4 περνάει. Άντε καλά. Ό,τι να είναι. Συνεχίζει. Ό,τι να είναι. Τέλος πάντων. Συνεχίζει. Πώς θα λες τα πράγματα γενικότερα. Γενικότερα τι. Τι είχαμε σήμερα γενικότερα στην Ελλάδα. Είχαμε καμία εξέλιξη της προκοπής. Κάτι ιδιαίτερο. Άγριο ξύλο μεταξύ διαιτητών στα αποδυτήρια διαβάζω το site. Εντάξει, οκ. Okay. Σοκ μαχαίρωσαν 22χρονη οπαδό. Okay. Βεντέτα Παναθηναϊκών και Ολυμπιακών βλέπει η ελληνική αστυνομία. Οκ. Okay. Τίποτα. Εντάξει. Α, περνάει έτσι. Ετοιμάζουν αποχή οι Έλληνες διαιτητές στον μπάσκετ. Όχι, δεν το είπαμε αυτό. Θα βάλουμε τη γάτα μας να κλαίει. Αμα απέχετε. Γιατί είστε κάτσε να μας κάνει άλλο site να δούμε τι γράφει. Γιατί είστε και τόσο καλοί. Σε αντικειμενικά σα. Οχ, 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 εδώ, 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 εδώ. Ο Πάοκ να κερδίζει και η Μακεδονία σπάει να χαθεί. Οπα. Φοβερά πράγματα. Τι λέει, τη λεζάντα, τη λεζάντα. Αυτή εδώ, φίλε. Τη λεζάντα. Καθαρή φωνή. Τα συστήματα του Σαββίδη κάνουν παρατηρήσεις για τη σχέση των οπαδών του Ολυμπιακού με την πολιτική την ώρα που ο Πάοκ έχει επιβάλει σιωπητήριο στου οπαδού του για το Μακεδονικό. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Έτσι άφησε άστιγμα την εθνική ο Ιβάν. Γιατί. Γιατί έτσι θέλουμε, ρε φίλε. Άνοιξε το να δούμε τι λέει.
Άνοιξε το να δούμε τι λέει. Τι να λέει, ρε φίλε. Ψέματα θα λέει, τι να λέει. Να δούμε τι λέει. Ό,τι λέει μόνιμα. Να δούμε τι λέει. Χωρίς έδρα έχει βρεθεί η εθνική μας ομάδα με αποκλειστική ευθύνη του Ιβάν Σαββίδη και των αχυραθρόπων του. Ναι. Όχι, ναι. Κείμενο τώρα, το κείμενο καμιά χίλιες λέξεις, ε. Για χειράντρο. Πόνιμα. Χειράντρο. Ναι. Τι να πω, ρε φίλε. Τι να πω. Αυτή πρέπει πραγματικά όλη μέρα, δηλαδή, είναι 10 άτομα στο γραφείο, ξέρω εγώ, τα 5 έχουν όλη την ώρα Google Σαββίδης να τους βαράει alert. Ό,τι έχει από εκεί. Ιβάν Σαββίδης, Γιώργος Σαββίδης, Ιβάν Σαββίδης, Γιώργος Σαββίδης. Όλη μέρα, πιστεύω. Μπορεί και να μην το πιστεύω. Απλά μπορεί να έχω καμία πληροφόρηση, να ξέρεις. Μου έπεισε, μήνυμα για το φίλο του Παναγιώτη. 1-3, δικαιώνω. Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Αυτό που σου έλεγα. Και μου έλεγες 1-4. Αυτό που μου έλεγες παλιά. Αυτό που σου έλεγα. Αυτό που μου έλεγες παλιά. Άκου τώρα εκεί 1-3. 1-4. Πώς 1-4. Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι. Αυτό θέλει ένα γκολ United, όπως λέγαμε το και τόση ώρα. Τι τη βλέπω λίγο να παίρνει λίγο τα μετράκια της να βάλει επόμενο ένα γκολ. Ακόμα. Κάνουν κάτω. Γιατί βγαίνει εδώ η κόντρα. Ω, μόνο. Άρε, Μακτόρμινέι, πώς σε λένε. Μακτόρμινέι. Αφού στον Ταλό, τι είναι, φιλέ. Καλώς παίξε, έπαιξε τον Άρη παλιά μπάσκετ, τον θυμάμαι. Για πες, πώς βρέθηκε στη United. Όπως τον έλεγε ο συνάδελφος του Τόλης Λεούσης που τον είχαμε συμμετάδωση του Ολυμπιακού Σάρκης, Διαλό. Διαλό, εντάξει, τι να κάνεις. Διαλόγ. Ναι. Τι έβαλα άλλο τώρα. Λέγε, ρε Νικό. Τι να πω, ρε φίλε. Ο Νταλό, ο Πορτογάλος. Α, Πορτογάλος είναι, νόμιζε είναι Γάλλος. Όχι, από την Πόρτο νομίζω τον πήρε. Έχει πέσει ο ρυθμός, είναι η αλήθεια, στο Paris United. Δεν είναι όπως... United μπροστά με τα πόρα, για να δούμε την ομάδα του Λεγκούνα. Κακή πάσα μπροστά, κόβεται. Φίλε, αυτό το κουρσούμι εκεί πέρα, ο Μακτόρμινέι, είναι πολύ πολύ βαρύ πράγμα. Πολύ βαρύ πράγμα. Αφού δεν έχει άλλο γενικό, έχει πάει να πούμε 800 απουσίες. Αλλά έχει πάρει, τη βλέπω λίγο, έχει φτάσει λίγο στην κάλτσα. Δεν θα έχει φτάσει. Έχει φτάσει λίγο στην κάλτσα. Αυτοί σκέφτονται τώρα. Σκέφτονται, ρε παιδί μου, να ανοιχτώ, να μην ανοιχτώ, τι να κάνω τώρα. Γιατί οι άλλοι μπροστά είναι σπεντώνες. Ποιος, ο Λουκάκου? Ο Ράσφορντ. Ο Ράσφορντ μέχρι στιγμής, όποτε βρέθηκε με τελική ενέργεια, να έρθει. Έλα, είναι η αδύνατη πλευρά. Η κούξα, για να δούμε. Πάμε τη United τα αριστερά. Φωνάζει τώρα το πεταλάκι τώρα. Πάμε. Φωνάζει το πεταλάκι. Λούξο, έχει την μπάλα, έχει πάνω το αντίπαλο. Πατάει περιοχή, για να δούμε. Δέστε το overlap, ρε παλίκα, ρε. Άιντε πάλι πίσω. Κοιμάσαι όρθιος, βλάκα. Βλάκα. Ωραίο build-up έκανε η United εδώ. Ωραίο το build-up, ο Νταλό, η σέντρα, η κόντρα. Εσύ. 1-30 είναι ο άλλος. Δηλαδή, πώς τι κάνει σέντρα πάνω του, ρε φίλε. Πλάγιο για την United. 1-30 είναι. Στο ύψος της περιοχής του Μπουφών. Στο 67 μπαίνουμε. Υπάρχει ακόμα ψωμί. Ο Καβάνι προθερμαίνεται. Ετοιμάζεται να μπει γιατί έσφιξε ο Τούχελ. Θα του πει, αδελφέ. Μπες μέσα γιατί με βλέπω να ψάχνω δουλειά από αύριο. Πάντως να σου πω κάτι και αυτό που γίνεται τώρα και πάρει να περάσει γιατί πάρει δεν είναι καλό. Δηλαδή, ρε φίλε, okay, σου λείπει τίτικα. Ο Καβάνι είναι στον πάγκο. Η United έχει έρθει με τόσα απουσίες και εσύ παλεύεις τώρα για να περάσεις. Βγήκε το τυχαίο. Καλά, ρε φίλε, και τι να λέει αυτό. Βγήκε το τυχαίο. Τι είναι η United, η United, ρε φίλε, έχει πάρα πολλές. Κραϊόβα είναι. Κραϊόβα. Ο Ντάνι Άλβες έχουν κοκκινήσει τα μάτια του, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Σαν του Λάκη Τζόνς πέρυσι. Έχει πολύ κρύο. Όλα κοιλάκι. Δεν ξέρω, φίλε, πόσο χρόνο έχει γίνει και ποιο συνεχίζει να πει αυτό. Δεν είναι 34-35 κάπου εκεί. 34 όπω είναι. Το σκύλι του πολέμου. Και ο Ντάνι Άλβες ζει τη ζωή του, έτσι. Δεν είναι κανένα παιδί που κολώνει. Η Μπαρτσελόνα έχει πάρει τα πάντα. Σε Γιουβέντου μόνο. Όχι, λέω και έξω από το Γιουβέντου. Έξω από το Γιουβέντου. Καλά, εντάξει. Τι αδέα ζει, είναι. Αυτοί έχουν μεγαλώσει σε φτωχέ οικογένειε. Εκεί πέρα σε φαβέλε σε Βραζιλία να πούμε. Δεν είχαν ένα φάνε να πούμε. Εντάξει. Ναι και. Μυρίζει τα χνότα του από την πείνα. Ναι, εκεί όταν βγάλα λεφτά, ρε φίλε, πάνε να το κλωτήσουν. Λουκάκου, ρε φίλε, τάγκ. Λουκάκου, λοιπόν, σαν άλλο Μπολτ. Αχ, ήταν ωραία η παλιά, αλλά. Διάβασε τη φάση ο Μπενάτ. Εγώ θα σα ξαναρωτήσω, νομίζω το έχουμε ξαναπεί την ώρα τη εκπομπή. Το δώσω τον Μπενάτ. Ο Λουκάκου. Και παλιά ήταν θηριώδης, ρε παιδί μου. Στην Εύρετον τα ήταν και όλα αυτά. Ήταν ποτέ τόσο βαρύ κορμί, τόσο πολύ όσο είναι τώρα. Συγγνώμη, τι γίνεται, τελευταία δύο χρόνια και σου γεννάει, τα πήγε. Με ενοχλεί, ρε φίλε, δεν μπορώ, με ενοχλεί. Με ενοχλεί το μικρόφωνο που χρωστάμε και να μιλάω στο ραδιόφωνο. Βγάλτε το, βγάλτε το. Θέλω χιλόφωνο να. Πετάξτε το. Όπως κάνει ο Ρουβάς, θέλω τέτοιο εδώ, να κάθεται έτσι. Όπως έκανε ο Άλεξ Κάλλας στην παρουσίαση του πλάνου του για την Μπαϊάρης. Και τι έκανε τελικά. Τίποτα. Είχε τέτοιο εδώ. Είχε χιλόφωνο. Και έδειχνε με ναι, τέτοιο, διαφάνεια PowerPoint και τέτοια. Ναι. Πάνω σε γνωστό ξενοδοχείο του Παναγιώτη. Μ' αρέσουν αυτά. Αυτές οι συνελήψεις στον Άρη, πόσο δεν μου έχουν λείψει. Τι ωραία που δεν άλλος ένας λόγος να, πώς το λένε, να εκτιμάτε αυτό που έχετε τώρα.
Καλά, που δεν το κάνετε πολύ. 100%. Που δεν το κάνετε. Εγώ το εκτιμώ. Που δεν το κάνετε. Αυτό δεν κάνω πλάκα, μιλάω σοβαρά. Το ξέρω. Εγώ το εκτιμώ. Άλλοι το ξεχνάνε. Που τρέχαμε από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, από το Grand Hotel στο Porto Palace. Και από τον Εφέλη. Πιστεύω ότι το μεγαλύτερο κακοζηλίκι με εκείνα τα καρτελάκια. Ναι, όχι, δεν υπήρχε. Δηλαδή, εντάξει, ήταν. Ήταν στο Βελίδιο. Ήταν κωμικοτραγική εικόνα. Ήταν στο Βελίδιο, σε λέει Φιλονάρη. Ναι. Πώ λέγεται εκείνο το ξενοδοχείο ρε, που είναι λίγο πιο, λίγο πιο πάνω από το. Από το παλιό. Δεν είναι διαφήμιση γιατί δεν υπάρχει πλέον. Από το παλιό Ρίγα. Που είναι το μοναστήρι μέσα. Διακονία. Το Διακονία. Έτσι και πηγαίναμε. Και στο Διακονία. Και έχουμε κάνει. Έχω δώσει εξετάσει εκεί πέρα. Και στο Διακονία. Κάτι lower, κάτι τέτοιο έχω δώσει. Ναι. Εντάξει. Τα ξεχνάτε αυτά οι Αργενοί. Φίλε, σου λέω, η εικόνα με το ναι, όχι, ήταν κωμικοτραγική. Ναι, όχι. Κωμικοτραγική, πραγματικά. Το κοιτούσαν κιόλας να δείξουν, ναι, όχι. Ναι, ναι. Φοβερό. Φοβερό. Είδα σαν. Πώς είναι στα All Star Game που κάθονται και βγάζουν το 10 και το 9 και τέτοια. Αυτοί που βαθμολογούνται τα καρφώματα. Τρομερό. Απίστευτο. Τα ξεχνάμε αυτά. Τι να κάνουμε. Τώρα έχει το δώρο και σου ξυνίζει, δεν σ' αρέσει. Που πηγαίνε... Επειδή είναι λίγο κοκοφιός. Εντάξει, ρε φίλε, τι να κάνουμε, έτσι τον έκανε ο Θεός. Είναι λίγο. Προεδράρα, ρε φίλε. Το ξέρω, εγώ το λέω. Αρχές Μάρτιο ανανέωσε τον Κουέστα. Συμφωνώ. Που δεν έλεγε το συμβόλαιο του τώρα, έλεγε του χρόνου το καλοκαίρι. Κουεστάρα. Σε ανέβασε από τις χαμηλές κατηγορίες. Μια χαρά σε έχει στην πρώτη κατηγορία. Έκανε καλή λάθη. Ομάδα έχει. Έμαθε από τα λάθη. Λεφτάκια ρίχνει αυτά που έχει, γιατί εντάξει, δεν είναι άνθρωπο ο μεγιστάνα. Οκ. Ωραία. Μπήκε ο Μινιέ στη θέση του Ντράξλερ. Απλά είναι λίγο ρε παιδί μου. Είναι λίγο ρε παιδί μου του Μπακαλιαριζέ, αλλά εντάξει δεν πειράζει, αυτό δεν έχει να κάνει με τον Άρη κάτι. Okay. Τι δουλειά την κάνει. 100% job για done. Μένα. Job done, job για done. Μένα την κάνει. Αυτό σου λέω, job done, τελείωσε, εντάξει, τι θα κάνουμε τώρα. Και κάνει καλή δουλειά για μένα και έξω το γήπεδο. Κάνει. Άστορα τι λέτε εσείς. Σε ποιο θέμα. Σε όλα τα θέματα. Μάλιστα. Μια χαρά είναι ο Άρης εκεί. Δεν έχει εχθρούς, όπως είχε παλιά. Δεν έχει. Δεν έχει και φίλους. Ναι, δεν έχει. Και από τις δύο πλευρές το έχω. Ποιο. Το ψάρι. Καλά ξηγέται. Όχι, καλά κάνει. Καλά κάνει. Μια χαρά είναι ο Θόδωρος Χαρυπίδης. Μια χαρά είναι. Εγώ ειλικρινά τον πάω πολύ. Δεν κάνω πλάκα. Ειλικρινά. Απλά δεν του κάθισε λίγο και κάτι παραπάνω με την ομάδα. Ξέρετε να πάρει κανένα λίγο να προχωρήσει το κύπελο. Να έχει μια παραπάνω. Πώς το λένε, παιδί, παραπάνω κίνητρο. Γιατί αν ο Άρης μετά στους 8 κυπέλου θα είχε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αυτό το κύπελο τώρα έτσι πως εξελίσσεται για τον Άρη ευκαιρία ήταν, αλλά. Πήγε και τα έκανε στον Εργοτέλη όπως θα έκανε. Αυτό σου λέω. Έχασε την ευκαιρία να έχει ρε παιδί μου κάτι να. Να περιμένει πιο ζεστό έτσι μέσα σε σεζόν. Οκ, θα μου πεις γιατί το ποδάσμα είναι λίγο ή να βγει στην Ευρώπη. Όχι, αλλά. Εντάξει, με το κύπελο πάντα είναι κάτι διαφορετικό. Και πάντα ξέρει τι θα λέμε. Να σου πω κάτι και για την Ευρώπη. Και για την Ευρώπη λέμε ρε παιδί μου, και να βγει και τα λοιπά. Αλλά μην ξεχνάμε παιδιά. Παρί, ωραία, τι έβγαλε ο σκύλο. Ο Άσελ Γιάνγκ. Χαλκέντερος. Χαλκέντερος, ας λέει Γιάνγκ. Αϊθαλής. Αϊθαλής, 100%. Αυτό για την Ευρώπη, ας πούμε. Ήταν ανάλογο Άρης. Τι θέση θα τερματίσει, ποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο θα πάρει, πότε θα ξεκινήσει η υποχρέωση του, πόσους προκριματικούς γύρους θα πρέπει να περάσει. Είναι και αυτά ζητήματα. Για να μπει στους ομίλους, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Καλά, ρε φίλε. Μετά θα είναι πολύ δύσκολο τόσα χρόνια που είναι Άρης εκτός Ευρώπης. Okay. Θα έχει και θα ξεκινήσει και νωρίς και θα έχει και κάτι κληρώσει περίεργες, ειδικά στην αρχή. Αυτό, απλά του κάτσε καλή κέντρα. Όλα αυτά, okay. Αλλά εντάξει. Επειδή πλέον γενικά η φάση των κληρώσεων δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή πριν 4-5 χρόνια, ας πούμε, λόγω της αλλαγής με το Champions League και όλα αυτά. Εντάξει, δεν μπορείς, ας πούμε, να βρεις, ξέρω εγώ, στα play-off του Europa League, αν φτάσεις έχοντας περάσει, ξέρω εγώ, μια ομάδα από τη Μολδαβία και μια από τους Ζαμπραλιτζάν, να βρεις, ξέρω εγώ, την Everton, λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Έτσι. Οπότε οι πιθανότητες είναι περισσότερες. Άρη Chelsea. Okay. Η Παρή δεν είναι offside εδώ. Δεν είναι offside εδώ. Το σήκωσε, το σήκωσε. Άντε, μπράβο. Το σήκωσε. Άρης Τσέλσι. Τι. Τσέλσι, Άρη. Πες ότι ο Άρης βγαίνει πέμπτος. Ο επαναληπτικός του Τσουλού. Τι. Πες ότι βγαίνει πέμπτος. Ναι. Παίζει δεύτερο προγραμματικό. Europa League. Δεν πιστεύω αφήσει πρώτο. Όχι, πρώτο δεν παίζει. Άρα παίζει μέσα Ιουλίου, Παίζει δεύτερο μέσα Ιούλιο, ναι. Ναι. Το καλό και ο πέμπτος και ο τέταρτος παίζουν μέσα Ιούλιο. Ο τρίτος παίρνει το καλό το εισιτήριο που είναι στον τρίτο προγραμματικό. Δηλαδή παίζει τρίτο προγραμματικό και play-off για να μπει μετά. Ναι. Ο Άρης πλέον αφού κέρδισε και την ΑΕΚ στοχεύει σε εκείνο το εισιτήριο, αν μπορέσει και το προλάβει. Δύσκολο, εφικτό. Ποιο ρε. Την τρίτη θέση. Έξι βαθμοί. Αφήσει την ΑΕΚ πίσω, Ναι. Και να πάρει το καλό εισιτήριο. Εντάξει, μόνο νομίζω. Το να τρώμε... τα μάτς που είναι να πάρει η ΑΕΚ για να έχει και να είναι ναι. Στο εισιτήριο, στη θέση 3 θα τα πάρει. Το ανατρόμητο, εγώ πιστεύω θα τον περάσει. Αν και επίση πιστεύω ότι η ΑΕΚ το ποτάσμα δεν την ενδιαφέρει και τόσο από εδώ και πέρα. Πρόσεξε, ο ατρόμητος έχει.
που είναι και επίσης 6 βαθμούς. Έχει να παίξει εκτός έδρας με ΠΑΟΚ, ναι. Ολυμπιακό, mm-hmm. Άρη. Τώρα έχει τα τρία σερί μάτς που είναι... Και έχει τον Παναθηναϊκό στο... και την ΑΕΚ στο Περιστέρι. Ναι. Εντάξει. Η ΑΕΚ έχει τον Παναθηναϊκό εντός. Να δώσω Λουκάκο Παλέκαρος, όχι τον έκοψη. Για πες. Ο Άρης έχει θεωρητικά το πιο βατό πρόγραμμα από τους τρεις. Πιστεύω ότι ο Ανατόλου θα τον περάσει και θα τον αφήσει πίσω 2-3 βαθμούς. Mm-hmm. Τώρα την ΑΕΚ είναι πιο δύσκολο, αλλά και τέταρτη να βγει η ομάδα μια χαρά είναι τώρα. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Γιατί γλιτώνει. Ξεμπερδεύει με το απίθανο ενδεχόμενο αλλά υπαρκτό να πάρει το κύπελλο η Λαμία ή ο Αστέρας Τρίπολης. Καλά, κοίταξε πολύ. Κάτι δεν είναι και τόσο. Πλέον, δηλαδή, η Λαμία και ο Αστέρας Τρίπολης είναι στα δυο μάτς για ένα τελικό. Αν καταφέρει να περάσουν. Και επίσης σκέφτονται μπορεί να παίξουν και μεταξύ τους, έτσι. Μην το αποκλείσει αυτό. Να βρεθεί ένας από τους δύο στο τελικό και θα παίξουν και μεταξύ τους. Πιθανό. Αλλά και πάλι με την Άγια και τον Πάκο να πάνε δεύτερα. Ένα μάτς είναι, ρε φίλε. Δεν νομίζω, ρε. Δεν νομίζει, ένα μάτς είναι. Δεν νομίζω. Τα νομίσματα πέσει στην τράπεζα. Εντάξει. Πάμε στο break τελευταίο. 11.30 φτάσαμε 11.32 μα. Πολύ δυνατό μαρκάρισμα του Παρέδεση εκεί στο κέντρο, στο παλίκαρο τη United. Κόκκινη. Αλλά πνίγει την κόκκινη. Κόκκινη. Κάτσε να δούμε γιατί νομίζω ότι λίγο μπάλα, απλά πήγε επικίνδυνα. Αλλά 15 λεπτά. Ω, φίλε, κόκκινη. Ψέματα, δεν είναι. Κόκκινη είναι. Κόκκινη. Έπρεπε να τον έχει αποβάλει. Ούτε μπάλα ούτε τίποτα. Ω. Τίποτα. Απλά πήγε από πίσω. Τίποτα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο κομμάτι τη εκπομπή. Η άβρα του Σερ Άλεξ, φίλε, στο γήπεδο. Μέχρι στιγμή, δηλαδή, θέλει και ένα γκολ στο 100. Θα μπει, για να γίνει 1-3 και να γίνει πανηγύρι. Δοκάρι για την Παρίσι Ζερμέν. Θα μπει. Ο Εμπαπέ βγήκε τέτα τέτοια την ώρα που πήγε να περάσει τον Τεχέα, γλίστρισε. Έμεινε η μπάλα ζωντανή. Πήγε πλάγια όμω στον Μπερνάρ, ποιο πρέπει να ήταν πάλι. Ο οποίο από δύσκολη γωνία είναι αλήθεια και με την αιστεία καλυμμένη από στόπερ. Έστειλε την μπάλα στο. Δεξί, κάθε το δοκάρι. 1-2 παραμένει το Paris United. Στο 84 μπήκαμε εσύ ως Νικοβαδόπουλε. Μίλα μου για αυτό το παλικάρι που μπήκε μέσα και είναι, έχει το τρίχωμα στο κεφάλι του σαν αυτό που έχει ο νεαρός Κράντσι και θα έχει σε λίγο καιρό. Ο Κράντσι. Λίγο παραπάνω δηλαδή. Ολλανδός, ταλαντέ καλό. Εξτρέμ. Δεν είναι τη σημαία γιατί δεν σηκώνει αυτή. Του έφυγε το κοντρόλ, αλλά δεν σηκώνει offside, φίλε. Αφού είπαμε, φίλε, χαϊδεμένη τώρα τη. Πολύ γλιστράνε τα παιδιά της Παρί. Πολύ γλιστράνε. Έλα, είναι επειδή βρέχει. Ευτυχώς Άγιο είχαμε. Ήρθε και άλλο στην αστεία, ρε φίλε. Ήταν πολύ δύσκολο να τη στείλει την μπάλα και να πάει μέσα από τόσο πλάγια και με παίχτη στην αστεία. Αυτό το οποίο σηκώνεται κατευθείαν ο Εμπαπέ όταν γλιστρά είναι αυτό που λένε μερικά το agility. Όχι. Που ήθελα λίγο το agility σημαίνει. Ακριβώς. Εγώ από το 2K το ξέρω. Τον ορισμό δεν θυμάμαι. Τι σημαίνει η μετάφραση, το companion λίγο κάνε μου, σε παρακαλώ. Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς είναι το agility. Και το hustle. Το hustle, ναι. Μπορεί να το πεις hustle play αυτό, ναι. Agility νομίζω είναι άλλο όμως, Νίκο. Λοιπόν, για να δούμε. Το hustle play. Η σέντρα, δεύτερο δοκάρι. Όχι! Ευκινησία μου το βγάζει το agility. Το hustle play είναι σαν το χαμένο παιχνίδι, ρε παιδί μου, ουσιαστικά. Ναι. Ότι μια χαμένη μπάλα την κέρδισε. Να, αυτό έκανε. Hustle play. Πλάγια την. Όχι, πλάγια την Παρή και την United. Για την United είναι το πλάγιο και παίζει το παιχνίδι. Τι δίνει την μπάλα σε αυτό το κουρσούμι, ρε. Όχι, για την Παρή είναι το πλάγιο. Μπερδεύτηκαν τη United. Στο 86. Κορυφώνει η αγωνία στο. Στο. Φενέρ FS 40. Φενέρ FS 40. Επανάληψη είναι. Επανάληψη είναι. Ναι. Ντροπή. Απαράδεκτο. Και γιατί το βάλαν πάλι. Ήταν αφημένο τον Μπάμπερ και Μπάμβιτ, ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Οι αιώνιοι που παίζουν. Όπως διώχνουν τα παλικάρια. Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός παιδεύει το απόγευμα στην Κωνσταντινούπολη με την Ταρουσάφακα. Εντάξει. Και ο Ολυμπιακός. Ο Ρικ Πιτίνο. Ο Ολυμπιακός. Καλή ομάδα ο Ολυμπιακός. Νομίζω παίζει με την Μπουντούζνο στο εκτός έδρας κι αυτός. Νομίζω. Έχει λεφτά για να πάει. Έχει, πώς δεν έχει. Μίστερε. Μίστερε. Ή τώρα αυτά που διαβάζετε σε διάφορα site. Ορίστε. Η μπάλα πίσω στον Τεχέα. Θα σας κρατάμε ενήμερους για αυτά τα τελευταία φωτικά λεπτά. Ρε σε United, πάρε λίγα μέτρα ρε παιδί μου στο γήπεδο. Τρίτο γκολ ψάχνεις ρε παιδί μου, βγες λίγο παραπάνω μπροστά. Κοίτα τώρα είναι η φάση που πρέπει όντως να ρισκάρει, δεν γίνεται. Ναι, βγες λίγο μπροστά ρε εσύ. Αλλά την άλλη λέει τι ότι... να περιμένεις άλλο. Θα μου πεις ποιος να βγει μπροστά, είμαι αυτός που έχει. Τι να κάνεις. Τι φοβάσαι, μην φας δεύτερο γκολ, το έφαγες, οκ. Ποντάξω, θα κάνουμε κι άλλο λάθος της Παρί, γιατί... Okay. Πόσα ακόμα. Πόσα ακόμα να κάνουμε, πες. Γλιστράνε τα πάντα, γλιστράνε τι πάσες πίσω.
Φεύγουν την μπάλα από τα χέρια του. Βγαίνουν τα τέτοια, πέφτουν. Γκρινγκουτ, ποιοι είναι αυτοί, ρε Παπαδόπουλε, όλοι. Αφού δεν έχει άλλου. Βγήκε αυτό ο χαλκέντερο, ο Άσλι Γιάνγκ, που έζωσε πριν την άμυνα και μπήκε ο Γκρινγκουτ. Φίλε, United επενδύσει. Αυτά τα πετούμενα όλα, ρε φίλε. Επενδύσει ακαδημίε, φίλε. Θα λένε για 9 του 2018. Συγχυστήκαμε σιγά. Πώ ήταν το 92 Class of 92. Από τότε. Από εκεί και μετά τίποτα. Έχει βγάλει. Τι έχει βγάλει, ρε φίλε. Class of 18. Άδυμα, 87 φύγαμε. Κορυφώνει τη αγωνία, 2-1 η Πόρτο, τη Ρώμα παραμένει. Πιέζει από ό,τι διαβάζω για τούτο γκολ, αλλά ακόμα δεν το έχει καταφέρει. Μάλιστα. Ο Ντεχέα, για να θα πέσει μακρινή παλιά. Ο Ντεχέα που έφερε στον κόλλο το Λαζαρίδι. Ψάχνει τον Γκρινγκουτ. Τι Γκρινγκουτ. Πού να πας με τον Γκρινγκουτ. Μου έβαλε και τον άλλον εκεί πέρα το κόκερ τώρα από την Ολλανδία. Το μαλλί. Το κόκερ. Τώρα σου λέω, μόνο η άβρα του Φέργκη μπορεί να το φέρει τον κόλ. Φέργκη time. Η άβρα εκεί για να κόρνερ να μείνει μπάλα καμιά ώρα μέσα στην περιοχή και να εμφανιστεί να τη δώσει μέσα 1-3-2. Και αύριο ο Ασλαμάς δεν χάνεται να περάσει η United, να ξέρετε. Βάλτο ρε United τώρα εδώ που το έφτασε. Μόνο για τον Ασλαμά, για τίποτα άλλο. Εδώ που πήγε τώρα, βάλτο ρε. Ένα μηνυματικό σχήμα. Από τα αριστερά United. Προλαβέ την πράγμα. Να πάρει φάλτο. Έλα, αγόρι μου, δώσ' τον Τζόγκ. Έλα, όχι εκεί, βρε βλάκα. Τζόγκ, μωρέ, και στο Τζόγκ που έβγαινε αριστερά. Τι να το δώσει αυτό το παλικάρι τώρα στα χαμένα στο Τζόγκ, αυτό το μαλλί, ρε φίλε. Παίζει τον άξονα, γεμάτο άξονα. Δεν μπορεί να έβγαινε τα αριστερά. Τώρα, δεν μπορεί το παλικάρι τώρα, δεν μπορεί. Ο Εμπαπέ. Είναι μπερδεμένο το παιδί. Είναι μπερδεμένο το παλικάρι. Μπορεί το παλικάρι. Είναι μπερδεμένο το παλικάρι. Η Παρή μπροστά, αλλά κανένα στην περιοχή. Το κόρνερ πάει, Νίκο, καθυστερήσει κάνει παρή. Άιντε τι τίκε, κάνε καθυστερήσει τέτοιε. Φλόρι, μπάλα στον άξονα. Για να δούμε πάρει. Προς τα πίσω, 89 έχουμε μπει. Κορυφώνεται η γωνία. Άμα σου πάρετε πέρα. Σοβερά τόσα χρόνια εκεί πέρα. Άμα να μάμα, όχι, εγώ έχω. Έκοψε. Να το Τσόγκ, ρε φίλε. Έκοψε, ρε φίλε, το κόκκινο σπάνιελ, έκοψε. Θα πάμε και νικήσουμε πάπιες μετά. Το βάλει όμως μετά. Ο Λουκάκου δεν μπορεί να συνεχίσει, ρε. Α, όχι, μέσα είναι. Μέσα. Εντάξει, έκει. Καλά, έχουν το Λουκάκου μέσα και τα βολέα είναι προς τον Ράσφορντ. Δηλαδή είναι δυνατόν. Είναι ένα πράγμα μπορεί να κάνει καλά αυτός ο άνθρωπος, ρε φίλε. Δεν το βλέπεις πως είναι. 200 κιλά είναι. Μια κεφαλιά μπορεί να κατεβάσει. Είναι βλαμμένη, ναι, είναι βλαμμένη. Στο 89. Πώς είναι καθυστερείς να δείξει άραγες. 5 λεπτά. 5 πολλά είναι, ρε. Όχι, 5 θέλω. Δεν έχει καθυστερήσει. Δεν με νοιάζει. Έλα, να σου δικό σου, να το. Έλα, πάμε. Όπα, ωραία, ωραία. Πήγα να το παίξω την περιοχή. Κάτω! Πάρτο! Φωνάζει για χέρι, κόρνερ είναι. Δώστε χέρι, ρε. 4 άτομα έχει μπροστά του, ρε φίλε. Πού να περάσει μπάλα. Ρενταλό. Και να βρει αιστεία. Ρενταλό, εσύ βγει. Καλά έπαιζες μπάσκετ παλιά. Είναι λίγο χέρι. Χέρι! Είναι λίγο χέρι. Κιμπεμπέ! Είναι εκτός περιοχής όμως. Δεν πειράζει φάουλ. Το βάλει από εκεί ο Λουκάκου. Εκτός περιοχής. Τόσο κάνει και χατρίξε με πώς πάει. Για να δούμε. Είναι καλό το κόρνερ. Δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει αυτό. Δεν φτάνει αυτό το παλικάρι. Μαρζινάς το κόρνερ, μαρζινάς. Δεν φτάνει ρε σου λέω αυτό το παλικάρι. Γκολ και φύγαμε για τελικό, γκολ και φύγαμε για τελικό. Βάλτο, βάλτο. Δεν σε έχω πέτει στο σπίτι μου κάτω το πράξη. Δεν μπορεί αυτό το παιδί, δεν φτάνει σου. Περίμενε του λέει ο διαιτητής. Δεν φτάνει σου λέω αυτό το παλικάρι. Τι έγινε, με τα πάει αυτός, το διακόπτη. Τι. Α, για το χέρι, για το βαρ, ναι, ναι, έτσι. Λέω, χέρι ήταν. Πάρτα, πέναλτι. Δώσ' το πέναλτι. Όχι, εκτός υπέροχης ήταν. Δεν με νοιάζει ρε. Potential penalty review. Penalty review. Για να δούμε λοιπόν. Έλα, τι αλλά. Αυτό είναι τη αγωνία. Δώσ' το. Τι, το διακόψεις. Για να δούμε λοιπόν. Δώσ' το. Ότι έχει βρει χέρι, έχει βρει. Εγώ λέω ότι είναι... Χέρι, πενάλτινε. Είναι προέκταση. Πενάλτινε, Λοκάκου 1-3, γεια σας. Δώσ' το. Ναι, αλλά είναι εντός περιοχής. Άντε ρε ταλό. Δεν με νοιάζει ρε, φέτα θα το πάρω εγώ, τραμπούκο. Τώρα να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Εδώ το σκηνικό τώρα πώς έχει. Βλέπουν οι άλλοι το replay που είναι στην αίθουσα του VAR. Και τον λένε ότι υπάρχει φάση που πρέπει να δει. Ναι. Πάνε δέστηνα. Ναι, 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 πήγαινε δέστηνα. Δεν του λένε ότι είναι ή δεν είναι. Αυτός αποφασίζει. Με αυτό που βλέπει. Κοίτα, στις φάσεις που... θα πέσει πολύ ξύλο. Στις φάσεις που... Το χρόνο θα περάσουμε υπέροχα. Με το καλό όταν μπει. Στις φάσεις που θέλουν πολύ λεπτομέρεια, ρε παιδί μου, ζητάνε την γνώμη του διαιτητή. Αλλά άμα κάτι φαίνεται από το replay, οκ. Μάλιστα. Τώρα την πραβάλουμε χρήση στο Τυρακόπουλο, έχουμε δικαίωμα, όχι δεν έχουμε δικαίωμα. Κοίταξε με τον Τυρακόπουλο, θα πει ότι η φάση είναι καθαρή, ρε παιδί μου, και είναι κόρνερ. Καλά, ναι, εντάξει, ο Τυρακόπουλο θα πει ότι μόνο ο Λίβερπουλ πρέπει να προκριθεί στην επόμενη φάση του Champions League και ο United και τέτοια. Άντε ρε παλίκα, ρε, πάρε μια αναπόφαση. Πού είναι το χέρι, πού είναι το χέρι. Δεν είναι μέσα, ρε. Περίμενε, ρε. Δεν είναι μέσα. Κάτσε, γυρνάει προς τα πίσω, τι θα δείξει. Πέναλτι έδωσε. Πέναλτι. Εγώ δεν κατάλαβα όμως, ρε φίλε, είναι μέσα στην περιοχή.
Από το replay κατάλαβες αν είναι μέσα. Στην περιοχή. Κορυφώνεται λοιπόν η αγωνία. Φέργες τάιμ, σου είπα να θα γίνει. Θα το, σου είπα, όταν έκανε το δοκάρι, το είπα, θα το βάλει. Γιατί πάει το πουλί, πού είναι το Λουκάκουβα, το χοντρό βάλε, όχι το πουλί, ρε. Το είπα, όταν το είναι το δοκάρι, σου είπα ότι δεν γίνεται, αυτό το μάτς θα το πάρουμε. Όχι ο Ράσφορντ, ρε, ποιο Ράσφορντ. Εσύ από το replay κατάλαβες αν ο τύπος είναι μέσα στην περιοχή. Όχι. Εγώ δεν κατάλαβα. Ούτε εγώ. Πελό. Έλα. Άσε τώρα, άσε τα περιμπύρι τώρα να πούμε. Άντε, βάλτε το πέναλτι. Άμα το χάσετε, θα πάτε σπίτια σας. Εγώ παιδιά δεν κατάλαβα αν είναι μέσα στην περιοχή πάντως. Ότι είναι χέρι είναι. Στην περιοχή δεν κατάλαβα αν είναι. Τι έχουμε βγάλει σήμερα στο στοίχημα στο Μιλητό και δεν τα έχουμε παίξει. Θα βγάζουμε διακοπές για 3 χρόνια σήμερα. Απίστευτο. Τρομερό. Λοιπόν, το έδωσε το πέναλτι ο Παλίκαρος. Ο Ράσφορντ είναι πάνω από την μπάλα. Τρίτο λεπτό καθυστερήσεων. Αν το βάλει, η United περνάει όπως πρώτη είχαμε πει εδώ και όχι όπως έλεγε ο Παδόπουλος που θέλει 4 γκολ. Τρίτο και τελευταίο λεπτό. Έλα. Μπουκώνα. Και το βγάζει ο Τζίτζι, φίλε. Και το βγάζει ο Τζίτζι. Ωχ, καλά, και φύγαμε για τελικό. Γκολ και φύγαμε για τελικό. Τραβά πίσω, βρε. Τραβά πίσω. Είδε φίλε με τον Greenwood. Πάρε το με τον Greenwood. Τι, ποιο Ράσφορντ. Θα το χάσει, θα ξέρει. Δεν είναι λίγο. Λουκάκο έπρεπε. Με τόση δύναμη που έχει αυτός. Όχι ο Ράσφορντ. Όχι ο Ράσφορντ. Πάλι στην βούλα. Συνεχίζω να μην καταλαβαίνω αν ήταν εντός περιοχής. Από τα replay που έδειξε, χαμπάρι δεν πήραν εντός περιοχής. Έχεις άγχος τώρα, δεν θέλω να πας να το λέω. Τι? Έχεις άγχος, τρέμουν τα πόδια στο πατέρα πίσω στο πέλεγες. Εξαρτάται, φίλε, πόσο κολοπεζωμένος είσαι. Αυτός έχει παίξει 150 με τη δυνατή. Δυνατό πέναν δεξιά γωνία Μπουφών. Βάλτο. Βάλτο. Το κάτω δεξιά. Βάλτο. 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 1-3. Βάλτο, ρε τρέλα. 1-3 United. 1-3 United λοιπόν. Και τον πικίνι τέλειο κορίτσι στο Παρίσι. Κλάψτε στο Λίβερπουλ, κλάψτε γατάκια, άτιτλοι θα μείνετε και φέτος. Γατάκια, πονάτε, να βλέπετε πονάτε, η μεγάλη πονάτε, ομάδα πώς περνάει στην επόμενη φάση με τον Greenwood και τον Τζόγκ, το Τσιουάουα να πούμε. Πεναλτάρα βάζω πάλι καλώς. Το Κόκερ Σπάνιερ να πούμε, πονάτε, άτιτλοι, πονάτε, θέλατε όλοι να αποκλειστεί United. Αλλά σας έτσουξε τώρα, εντάξει. Πεναλτάρα βάζω πάλι καλώς ο Ράσφορντ. Πάρε το Μουρελί τηλέφωνο, Γιάννη, πάρε το Μουρελί. Πάρε το Μουρελί, θα βγάλουμε το Μουρελί. Και τον Ασλαμά. Πάρε το Μουρελί. Όχι, μην το παίρνει, άστον τώρα. Τι λες, πάρε το στα μάτια. Άστον, φίλε, θα είναι σε έκσταση τώρα. Πάρε το στα μάτια τηλέφωνο. Άστον, θα είναι σε έκσταση. Πάρε το στα μάτια. Σεκετεύω να πάρει το Μουρελί τηλέφωνο. Πάρε το, να σε παρακαλώ. Όχι, Τζόνι, άστονα. Τι όχι, Τζόνι, άστονα. Πάρε το Μουρελί. Σε παρακαλώ, πάρε το Μουρελί τηλέφωνο. Πάρε στα μάτια Μουρελί τηλέφωνο. Σφαγή τη παρή. Σφαγή της πάρει. Και πάρει και Ασλαμά. Τον Ασλαμά θέλω να βγει να μου πει τον ύπνο και να κλείσει. Δεν χρειάζεται. Και τον Ασλαμά θα πάρει στα καπάκια. Ένα glory glory μάγκο. Το μικρόφωνο μου το έχεις κλείσει. Ναι, ρε φίλε, γιατί είσαι γραφικό. Τι να κάνει, θα πω σε κλείσει. Άνοιξε το μικρόφωνο. Ωχ, Νίκο! Ωχ, Νίκο, τι γίνεται. Περίμενε. Ωχ, τον πάρει ακόμα το μωρί. Ωχ, Νίκο, τι γίνεται. Ωχ, Νίκο, τελευταίο κόρνερ λογικά είναι αυτό, ε. Κατεβαίνει και τερματά τώρα, ε. Και γίνεται κανένα πανηγύρι που φώνει, μπορεί να δείξει. Κορυφώνεται λοιπόν η αγωνία. Μην πάρει ακόμα το μωρί. Για τον Άρη δεν τον έχω δει, έτσι να ξέρετε. Περίμενε. Κακό κόρνερ χαμηλά. Διώχνει ο Καβάνι, έτσι όπως πήγε στην μπάλα. Λίχτο ρε. Μπράβο ρε, Κόκερ Σπάνιελ. Λίχτο ρε, Κόκερ Σπάνιελ εκεί πέρα. Την ξεγραμμένη United για πολλούς φίλε, έτσι. Ακόμα κλειστό. Δεν μπορεί να είναι ποτέ ξεγραμμένη United. Πήγε ρε, φίλε. Άντε, ρε, γιώμο. Πώς θα τα παίξαμε 4 παιχνίδια εδώ σήμερα και offside. Όχι, δεν είναι. Απίστευτο. Δυνατή έφυγε. Απίστευτο. Λίχτο! Ελά, ρε φιλάτε, 5,5 λεπτά. Λίχτο, ρε αλήτη. Πάρ τώρα στα μάτια, πάρ το. Ματσάρα, ε. Πάρ το στα μάτια, πάρ το στα μάτια. Σε έχετε το σηκώσει. Θα το σηκώσει. Πάρ τον και πες ότι σε θέλει ο Νίκος στον αέρα. Εκείνο που θα το σηκώσει σίγουρα. Τιά πολλά. Έκτο λεπτό φτάσαμε. Εντάξει, κρατάει παραπάνω γιατί. Με το πέναλτι υπήρχε καθυστέρηση περαιτέρω. Όχι, τώρα δεν μπορεί να αλλάξει κάτι, ρε φίλε. Μιλάει! Δεν το σφυρίζει ο Αλίτης. Τι, δεν χτυπάει. Δεν το σφυρίζει. Πάρε τον Ασλαμά. Πάρε τον Μάριο. Κάτσε, δεν τελείωσε το παιχνίδι ακόμα, ρε. Τελείωσε, ρε. Δεν μου βάζουν γκολ ποτέ, ρε. Όταν έχασε το δεκάρι, το είπα, θα περάσουμε. Ήταν το μήνυμα του Θεού. Πάρε τον Μάριο τηλέφωνο. Τον έβδομο ουρανό, όλοι αδερφοί. Θες, σε θέλει ο Παπαδόπουλος για να μιλήσουμε για τη μεγαλύτερη ομάδα σου. Αν το πει αυτό το πράγμα, δεν θα το σηκώσει, γι' αυτό σου λέω. Όχι, μόνο στο Μωρελί, ρε. Και ο Μάριος, μόνο το πει θα το κλείσει. Γιατί?
Έβδομο λεπτό, πάμε. Δεν σφυρίζει. Δεν σφυρίζει ο άλλο. Λίχτο ρε. Πάπαμε του χρόνου. Λίχτο. Λίχτο ρε. Είναι το τέλο. Ρε εσύ, δεν έχει καταφύγει τη σφυρίχτα. Τι γίνεται. Πόσα παίρνει την UEFA. Πόσα παίρνει την UEFA. Θα μα τρελάνει. Άντε ρε, έβδομο λεπτό, πάμε για 8. Τόση ώρα έκανε το πέναλτι. Εμπαπέ κλεισμένος είναι. Βεράτη δεν μπορεί να κάνει σέντρα. Κλεισμένος κι αυτός. Πάει στη γωνία. Κρατάει. Δεν του λύγει ο Παλικάνος. Όγδο λεπτό. Μπορεί να το βλέπει ακόμα και αυτό δεν το σηκώνει. Όγδο λεπτό. Περίμενε. Φάουλ! Πέναλτι ρε αλήθι. Τι πέναλτι ρε. Το τρέχει όλο. Πάρε στο βαρ. Δεν υπάρχει, πάρε στο βαρ πάλι. Δεν υπάρχει τίποτα, ξέχνα το. Πάρε στο βαρ, αλήθεια. 7 λεπτά ρε, ότι στα καλά χρόνια του Ολυμπιακού δεν κρατούσαμε 7 λεπτά ρε. Πάρε στο βαρ, αλήθεια. Πέναλτι. Καθαρό πέναλτι. Block out τον έχει κάνει. Πέναλτι. Καθαρό. Πρέπει να δει βαρ οπωσδήποτε. Δεν υπάρχει. Ούτε στο Ολυμπιακό γίνεται. Ορίστε, έξαλλο και ο Νεϊμάρ. Κάτσε κάτω, μόλι τη δίκαση που χτυπιέσαι να πούμε. Έξαλλο. Κάτσε κάτω. Δεν πάρει στο βαρ τώρα. Ήταν λίγο πιστικό φάουλ, αλήθεια. Δεν ήταν. Ήταν λίγο. 8 λεπτό πήγε, ρε φίλε, λίχτο. Εφτάνει πια, διώξτε τον, δηλαδή έλεος. Τώρα το σφυρίξει, δεν μπορεί. Ούτε τώρα το σφυρίζει. 8 λεπτά φτάσαμε. Τι θα γίνει. Ρε, εσύ πόσο έκανε το βάρος στο πέναλτι, τόσο πολύ έκανε. Όχι. Αλλά τα παίρνουν, την UEFA αυτή. Τα παίρνουν, λες, ε. 100%. Καταγγελία τώρα. Τα εννοείς, τα παίρνουν, σαν... εκνευρίζονται. Αυτό. Γιατί ναι. Με κάνει μήνυση. Ξέρω, ρε φίλε. Ωραία, τα αγγλάκια έχει να φύγει. Έχει να φύγει, πέρα, έχει έχει να φύγει μπύρα απόψε. Ω, καλά. Λίχτο, ρε εσύ. Στο μεταξύ δεν έχουμε και, δεν έχουμε και ήχο από την κοσμοτέ. Γιατί μπορεί να έχει πει ξέρω, θα έχει άλλα 6 λεπτά. Ξέρω εγώ, τίποτα τέτοιο. Έλα, το τσιουάουα. Όχι, την έκανε την πλακή, το τσιουάουα. Την έκανε. Όχι. Έλα, τσιουάουα μου. Μην την κρατά, διώχτηνα. Διώχτηνα σαν τον Κυριάκο και εσύ με στον Μπόλτον. Τε! Ορίστε. Ορίστε. Άγιο, τώρα κατεβαίνουν όλοι. Του κρατάμε, κρατάμε. Πάμε για 10 λεπτά καθυστερήσεων, ρε φίλε. Μέχρι να γίνει το φάουλ. Δηλαδή, τώρα, αυτό είναι σφαγή πρώτα απ' όλα γιατί έπρεπε να το είχε λήξει νωρίτερα, έτσι. Δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω πόση ώρα έκανε να χτυπήσει το πέναλτι. Εμένα πιο λίγο μου φάνηκε. Έλα, τη Μαρία φάουλ. Μακριά είναι βέβαια, αλλά είναι όλοι μπροστά, οκ. Okay. Δεν κατεβαίνει ο Μπουφόν. Όχι, όχι, έδειξε όλο κακό το χτύπημα. Όπως και το corner πριν. Τέλειωσε το, τέλειωσε το, τέλειωσε. Πάει και ο Τούχελ. Το όλυξε, το όλυξε. Τέλος! Τέλος. Βάλε, και η United βάλε. Είναι στα προημιτελικά. Γύρω Master United, βάλε. Glory, glory, man United, αδελφέ μου, βάλε. Glory, glory, σε πονάει εσένα, ε! Ήθελες να αποκλειστούμε. Γι' αυτό δεν κουνιέσαι και μου σε πιάσει την ενοχελικότητα, Γιάννη Ζάτση. Δεν έχει φίλο, θα παίξει ο ύμνος United και μετά θα φύγουμε. Φίλο, άστα ρολόγια. Φίλο, η χολύπτης είναι αυτός και κάνει. Άστα ρολόγια. Βάλ τον ύμνο της United. Πονάς. Ό,τι πει ο χολύπτης. Πονάς που θα αποκλειστείς από την Bayern, πονάς! Άμα θέλεις σε κόβει κιόλας. Εντάξει, βάλε ύμνο τώρα United. Πονάς όμως. Άμα θέλεις σε κόβει. Δεν με κόβει τίποτα. Μεγαλύτερη ομάδα του νησιού και πάλι. Φανέλα. Άιντε το σπίτι μου. Και παράταση στο Dragão. Στο τέταρτο λεπτό καθυστερήσεων 2-1 εκεί. Εκεί το μάτς πάει στην παράταση. Η United περνάει στην επόμενη φάση με εμένα και με σένα, Νικό Παπαδόπουλε. Να τα λέμε όλα. Με το Greenwood, το Cocker Spaniel, αυτό που τον είπε, τον. Αυτό δεν ξέρω πώς τον είπε. Τον Μακτόρ Μινέι και δεν ξέρω και εγώ τι. Μπράβο τη. Μπράβο τη. Class of 18. Εγώ ξαναλέω, Νίκο Παπαδόπουλο, ότι η φάση στο τέλος είναι πάρα πολύ περίεργη. Εγώ λέω ότι είναι χέρι. Δεν κατάλαβα πόσο replay έδειξε. Αν είναι μέσα στην περιοχή. Ο παλίκαρος που του έδωσε το χέρι, ο Κιμπεμπέ. Δεν κατάλαβε. Δεν κατάλαβα ένα τέτοιο. Πάντως, βλέπεις πόσο χρήσιμο είναι το VAR. Δηλαδή, αλλάζει μια ομάδα που περνάει στην επόμενη φάση. Ξεκάθαρα με αυτή τη φάση. Που είναι σωστή, εγώ λέω. Απλά δεν κατάλαβα από το replay που είδαμε εμείς, γιατί προφανώς συμβητήσετε και άλλα replay. Αν ήταν μέσα στην περιοχή. Ο Κιμπεμπέ που έκανε το χέρι. Δεν συνεχίζει πάλι παρέρε, φίλε. Πάει και δει 0-2 μέσα στο Old Trafford και καταφέρει να αποκλειστεί. Δεν θα το πάρει ποτέ. Λοιπόν, 1-3 United είναι στην επόμενη φάση. Πήγε στην παράταση. Του Champions League. Το Πόρτο Ρώμα, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, πολύ μεγάλη πρόκληση για την United. Τον Νίκος Παπαδόπουλος πραγματικά στον 7ο ουρανό. Καλά που τα λέω. Αυτή η κοπή πήρα κοπή. Κλείνουμε, Νίκο Παπαδόπουλε, λέω εγώ. Κλείνουμε. Κλείνουμε. Αυτά από εμάς με live coverage από το Παρίσι για τη μεγάλη πρόκληση της United και εδώ τον Νίκο Παπαδόπουλο να ζει μεγάλες στιγμές πραγματικά. Να είναι υπερήφανος για την αγαπημένη του ομάδα στην Αγγλία φυσικά.
Εμείς θα είμαστε εδώ αύριο ξανά το βράδυ στις 10 μπαλαντέρα. Ακολουθεί ζούγκλα. Ολυμπιακό έβαλε, ρε φίλε. Αυτό που πέσα τέτοια δεν είναι. Που έπαιζε πάλι αυτό σε αγροτική φιλία. Λοιπόν, αποχωρούμε με αυτό. Ακολουθεί και ο Γιώργος Ζαγόρας, λογικά και αυτός πονεμένος, Νίκο Παπαδόπουλε, με την πρόκληση της United. Πιπίς! Καλό βράδυ! Πιπά!